Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα. Μένουμε μπάσκετ by Hellenic Coin και σήμερα μαζί σας είναι η ζωντανή διαδικτυακή εκπομπή από το basketplus.gr. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και σήμερα για το επόμενο δίωρο το λιγότερο. Βεβαίως με όλες τις ειδήσεις που αφορούν στο αγαπημένο μας άθλημα, με σχόλια, με απόψεις, με συνεντεύξεις και φυσικά με ό,τι ακούγεται μπροστά και πίσω από τις κουρτίνες στο αγαπημένο μας άθλημα. Βέβαια, φτάσαμε 19 Μαΐου και ακόμη δεν έχουμε οριστική εξέλιξη όσον αφορά στην Α1. Θα περιμένουμε όμως να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα έχουμε ρεπορτάζ και για τις εξελίξεις που αφορούν στις εθνικές κατηγορίες, καθώς σήμερα έχει οριστεί μία συνάντηση της Επιτροπής Πρωταθλημάτων της ΕΟΚ σχετικά με το ζήτημα. Ήδη έχουν κυκλοφορήσει κάποιες σκέψεις σχετικά με την αναδιάρθρωση των κατηγοριών. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και ρεπορτάζ από την Αθήνα για το ζήτημα αυτό. Και βεβαίως θα μπορέσουμε έτσι να αναλύσουμε λίγο και το πώς θα προχωρήσει η επόμενη χρονιά, γιατί για τη φετινή χρονιά εννοείται ότι μην περιμένετε μπάσκετ. Μπορεί κάποιοι να έχουν κρυφές ελπίδες ότι θα συνεχιστεί η χρονιά. Δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Φτάσαμε ήδη 19 Μαΐου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να συνεχιστεί η χρονιά, ιδίως για την Α1, αλλά και για τις εθνικές κατηγορίες, όπου υπάρχουν και αρκετές αγωνιστικές. Οπότε και πρακτικά, αν το πάρουμε, θα φτάσουμε Ιούλιο για να τελειώσει το πρωτάθλημα και δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θέλουν οι ομάδες, οι παίκτες. Και βέβαια υπάρχουν και οι λόγοι υγείας, τους οποίους δεν πρέπει να ξεχνάμε. Έχουμε χαλαρώσει τον τελευταίο καιρό σχετικά με τον κορονοϊό, όμως τα πράγματα παραμένουν επικίνδυνα και θα πρέπει να παραμένουμε συνειδητοποιημένοι όσον αφορά στην τήρηση των οδηγιών. Σήμερα στην εκπομπή έχουμε την δυνατότητα να σας αναλύσουμε ορισμένα από αυτά τα ζητήματα του ρεπορτάζ, αλλά και να φιλοξενήσουμε σε λίγο μαζί μας τον team manager του Ηρακλή, τον Γιώργο Τσιάρ, ένα παιδί το οποίο βεβαίως γνωρίσαμε όλοι από την ικανότητά του μέσα στα γήπεδα. Ο Γιώργος, ο οποίος έχει παίξει σε αρκετές ομάδες, σε top class κιόλας, έχει παίξει και στο εξωτερικό. Και από φέτος είναι σε ένα νέο πόστο, είναι στη θέση του team manager του Ηρακλή, σε μια μεγάλη ομάδα με πολλές απαιτήσεις, με μεγάλη πίεση, αλλά βεβαίως όπως όλοι έχουμε συμφωνήσει, τουλάχιστον με βάση όσα έχουν πει οι καλεσμένοι μας όλων των ομάδων, με ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό για αυτή την χρονιά. Θα τον καλέσουμε τώρα για να έχουμε την κουβέντα μαζί του τηλεφωνικά, στην αρχή, γιατί είπαμε ότι αυτές οι εκπομπές είναι πάρα πολύ χρήσιμες και ευχάριστες, αλλά είναι και εκπομπές οι οποίες κρέμονται από την τεχνολογία. Και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτήν. Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα σας. Είσαι σε καλή κατάσταση από ό,τι σε ακούω, γιατί δυστυχώς δεν μπορώ να σε δω. Είμαι σε καλή κατάσταση, ναι. Σε προκαλώ για μονάκι. Γιώργο, κοίταξε, με το μακρινό μου σουτ, νομίζω, φίλε, δυστυχώς δεν έχεις καμία τύχη. Ναι, είναι και αυτό. εγώ είμαι post-shooter, θα στέκομαι μόνο δηλαδή και θα σουτάρω, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Εσύ θα με ποστάρεις μέσα, βέβαια. Εντάξει, αυτό είναι άνισο, αλλά δεν πειράζει. Θα τη βρούμε την άκρη. Λοιπόν, Γιώργο, σε βρίσκουμε βέβαια σε μια κατάσταση περίεργη, όπως και όλους τους μπασκετικούς, όλα τα στελέχη των ομάδων, όλους τους παίκτες, προπονητές, παράγοντες, ακόμη και δημοσιογράφους, διαιτητές, σε μια καραντίνα όπου περάσαμε ήδη τους 2 μήνες και βεβαίως προσπαθούμε να προσαρμοστούμε. Εσύ πώς είσαι αυτό το διάστημα, πώς το πέρασες, οικογενειακά πιστεύω? Είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση για όλο τον κόσμο, για όλη την ανθρωπότητα, αυτό που ζούμε. Σίγουρα όλοι ζούμε καταστάσεις πολύ περίεργες. Απλά πάντα στη ζωή μου είμαι αισιόδοξος άνθρωπος και το θεωρώ ότι είναι σαν μια ευκαιρία να γνωρίσω καλύτερα πρώτα απ' όλα τον εαυτό μου, να βρεθώ πιο κοντά με την οικογένειά μου. Εμείς ήμασταν στην ευχάριστη θέση πριν από 2 μήνες να γεννήσουμε και το τρίτο μας παιδάκι και έτσι έχουμε πολύ ωραίες στιγμές. Δηλαδή για μας όλο αυτό το διάστημα ήταν μια ευλογία να έχουμε. Ναι, ναι.
Να σου πούμε βέβαια και από τηλεόραση, σας το πούμε έτσι, να σας ζήσει τα συγχαρήκια μας, όλες τις καλύτερες ευχές. Άρα κοιμόσουν να τουλάχιστον 2,5 ώρες την υπέρα, νομίζω, έτσι. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για τις ευχές. Κοιμόμαστε. Εντάξει, το μικρός είναι καλά, είναι ήρεμος και είμαστε καλά. Μπράβο, πολύ ωραία. Είναι αυτό κάτι όντως που είπαμε και με άλλα παιδιά που μιλήσαμε και με προπονητές, που βεβαίως ο κορονοϊός σου δίνει τη δυνατότητα, δυστυχώς εγώ θα πω γιατί δεν είχαμε δρές, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να εκμεταλλεύεσαι αυτό το χρονικό διάστημα, αυτή τη δυνατότητα που μας δίνει, ότι έχεις την ευκαιρία πράγματι και να δεις από κοντά τα αγαπημένα σου πρόσωπα ακόμη πιο κοντά και να μελετήσεις και να σκεφτείς έτσι και να διαβάσεις και να κάνεις πράγματα που ίσως δεν θα μπορούσες να κάνεις ενώ θα έχεις δράσει, ενώ θα έχεις προπονήσεις, αγώνες, πήγαινε έλα στα γήπεδα, στο εξωτερικό, στην Αθήνα κτλ. Ναι, σίγουρα. Καταρχήν αυτό το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Πιστεύω ότι ο καθένας γύρω του, αν κοιτάξει, βλέπει ότι κάτι έχει αλλάξει. Ελπίζω αυτές οι συνήθειες που έχουν χτιστεί όλο αυτό το δίμηνο, ελπίζω να μείνουν και να γίνουν, να είναι έναρξη για κάτι καλό στη ζωή μας. Ας πούμε, οι άνθρωποι βλέπω έξω είναι όπως παλιά, περπατάνε, ναι. Κάθονται έξω στις γειτονιές, στα παγκάκια, μιλάνε, συζητάνε, ευχαριστούνται όμορφες και απλές στιγμές οικογενειακές. Σωστά. Και θεωρώ ότι όλα αυτά πρέπει τουλάχιστον να κρατήσουμε κάτι καλό από όλο αυτό. Έτσι είναι πράγματι, Γιώργο. Και βεβαίως, εγώ λέω, και το λέω τώρα βέβαια χάρη αστείου, αλλά νομίζω ότι σε λίγο καιρό που θα επιστρέψουμε υποτίθεται στην κανονικότητα, θα το αναπολούμε, θα λέμε τι καλά που ήμασταν στην καραντίνα. Εντάξει, πάντα δεν μας φτάνει αυτό που έχουμε, θέλουμε κάτι άλλο, ή αυτό που μας λείπει, αυτό που δεν έχουμε, πάντα έτσι είμαστε σαν άνθρωποι. Αυτό σίγουρα θα γίνει, πιστεύω, τι καλά που ήμασταν στην καραντίνα, θα το λένε πολύ. Θα το λένε πολύ, δεν πηγαίναμε στη δουλειά, δεν βγαίναμε έξω με την οικογένειά μας, πηγαίναμε τις βόλτες μας, καθόμασταν σπίτι, όλα delivery και τα λοιπά. Έτσι είναι. Παρ' όλα αυτά όμως η εργασία και το να προσπαθείς για κάποια πράγματα πιστεύω ότι έχουν λήξει από όλους τους ανθρώπους. Ναι, βέβαια, εντάξει, εννοείται. Όλο το διάστημα δεν δουλεύουν και δεν είμαστε παραγωγικοί όπως πρέπει. Θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν πράγματα να δώσουν. Και όταν έχεις μάθει να εργάζεσαι και να προσπαθείς για κάτι, θεωρώ ότι αυτό σου λείπει με τα πάντα. Εννοείται. Γιώργο, ήθελα να πάμε τώρα λίγο βέβαια στα θέματα που προφανώς και απασχολούν όλους τους συλλάθλους του μπάσκετ. Εννοείται ότι και εσύ παρακολουθείς τις εξελίξεις, ενημερώνεσαι κτλ. Βλέπεις φέτος να έχουμε κάποια εξέλιξη όσον αφορά στη χρονιά με τίποτα, ε? Ναι. Δεν νομίζω να συνεχιστεί το πρωτάθλημα. Δηλαδή, όλα δείχνουν ότι το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Θεωρώ ότι όλες οι ομάδες προσπαθούν να κλείσουν τη φετινή χρονιά με πρώτο κριτήριο τα οικονομικά. Ναι. Και δεύτερον, οι πιο πολλές ομάδες τώρα είναι σε φάση δουλεύουμε μεταβατική. Όλοι οι προπονητές ψάχνουν την επόμενη χρονιά. Θεωρώ απίθανο, απίθανο ναι. το σενάριο το να συνεχιστεί. Δηλαδή, όχι ότι δεν μπορεί να είναι, αλλά θεωρώ ότι δεν έχει πολλές πιθανότητες. Σωστά. Εγώ πιστεύω δεν έχει καμία, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν έχει αποφασιστεί ακόμη. Έτσι, οπότε λες μήπως και γίνει κανένα τίποτα, να όπως το Ισραήλ και τα λοιπά, μήπως αποφασίσουν να παίξουν έστω τα play-offs, κάτι τέτοιο. Το θεωρώ απίθανο. Ναι. Όλα αυτά που συζητιούνται και όλα αυτά που γίνονται. Ας πούμε, σήμερα ανακοινώθηκε ότι ο Θαρίλας ανεβαίνει στην ΑΕ. Σωστά. Δηλαδή όλες οι κινήσεις γίνονται για την επόμενη χρονιά. Ας ελπίσουμε ότι την επόμενη χρονιά θα είναι όλα καλά. Αυτό είναι το ζήτημα. Ναι, έτσι είναι πράγματι. Τώρα ξέρεις τι γίνεται βασικά. Οι περισσότερες ερωτήσεις που έχω από αυτό το θέμα είναι από φιλάθλους του Ηρακλή, οι οποίοι θέλουν να συνεχιστεί η χρονιά οπωσδήποτε. Ναι. Μακάρι να συνεχιζόταν, τι να πω. Δηλαδή και η ομάδα ήταν σε καλή κατάσταση, θεωρώ, σε καλό φούτ, αλλά τι να πω, δεν ξέρω. Ναι. Αυτό που σου είπα και πριν, θεωρώ πολύ δύσκολο.
Το λένε αυτό βασικά γιατί, όπως είπες και εσύ, η ομάδα ήταν σε καλή κατάσταση και είχε ένα ρυθμό, είχε μια καλή εικόνα. Έτσι, ερχόταν ένα μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και κόπηκε αυτός ο ρυθμός. Κόπηκε αυτός ο ρυθμός, είχε καινούργιους παίκτες, έτσι. Και νομίζω ότι γι' αυτό ο κόσμος ανυπομονούσε και ακόμη και τώρα μου λένε κάντε κάτι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και πάλι να δούμε την ομάδα κτλ. Εντάξει, με το δίκιο τους και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να βλέπουν την ομάδα που αγαπάνε, να βλέπουν να προσπαθεί μέσα στο γήπεδο, εγώ τους καταλαβαίνω. Όπως πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι του αθλητισμού καταλαβαίνουμε ότι όλοι θέλουμε να είμαστε στα γήπεδα, να παίζουν οι παίκτες, ο κόσμος να γεμίζει τα γήπεδα, αλλά όταν μπαίνει το θέμα της υγείας και το θέμα της πανδημίας όπως ναι. Το τελευταίο καιρό, εκεί εμείς είμαστε απ' έξω. Εκεί παίρνουν τις αποφάσεις οι ειδικοί και εφόσον οι ειδικοί τώρα μας αποτρέπουν να συνεχιστεί το πρωτάθλημα, δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Σωστά. Ο φίλος μας ο Κορνήλιος στέλνει χαιρετισμούς, λέει από τα καλύτερα παιδιά, ο Γιώργος, το άθλημα που αγαπάμε, ο Ηρακλής έκανε την καλύτερη κίνηση να βάλει σε αυτή την τόσο σημαντική θέση του TM το Γιώργο, με πολλές εικόνες εντός και εκτός Ελλάδος. Τα χαιρετίσματα στον αδελφό, λέει, να δώσει Κώστα. Και λέει μετά, και να του πεις τώρα που μπήκε στη θέση του TM να κάνει Instagram και Facebook για να ελέγχει τα πάντα. Εντάξει, τον αγαπώ τον Κορνήλιο πολύ. Πραγματικά δεν γνωριζόμαστε πολύ καιρό, αλλά είναι αξιοαγάπητος και. Και θα χαίρομαι κάθε φορά που βρισκόμαστε μαζί, πραγματικά. Ένας μπασκετικός άνθρωπος. Είναι, ναι, είναι. Έτσι, ζητάς όμορφα. Είναι, αλλά σου δίνει συμβουλή τώρα να κάνεις Facebook και Instagram. Πρέπει να κάνω, πρέπει να κάνεις, γιατί ξέρεις ότι οι παίκτες είναι πολύ κινητικοί σε αυτό το τομέα. Και, και κακά τα ψέματα χρειάζεται. Χρειάζεται. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να πηγαίνουμε μπροστά, βέβαια. Χρειάζεται. Το μυαλό μου, ναι. και χρειάζεται υπό την έννοια ότι έτσι μπορείς να ελέγχεις ορισμένα πράγματα, γιατί πολλοί παίκτες πολλών ομάδων, ξέρεις, μερικές ώρες είναι ιδιαίτερα κινητικοί στο Instagram, ας πούμε, οπότε λες να βλέπω, να έχω το νου μου και εκεί, τι γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, Γιώργο, εσύ πήρες τώρα φέτος μια σημαντική απόφαση, έπαιζες ακόμη, έτσι. Στον Ηρακλή ακόμα θυμόμαστε την πολύ καλή σου παρουσία με τον Απόλλωνα Πάτρας στα προπερσινά play-offs. Ήρθε αυτή η πρόταση από τον Ηρακλή. Νομίζω οποιοδήποτε βέβαια μπασκετικός, αν σκεφτόταν κάτι τέτοιο με πρόταση από τον Ηρακλή που είναι μια μεγάλη ομάδα, σίγουρα θα ήταν μια μεγάλη πρόκληση, έτσι. Ναι, σίγουρα. Για μένα το τελευταίο χρόνο πάντα έψαχνα λίγο το τι θα κάνω το μετά. Ναι. Από μικρό παιδί όλοι οι αθλητές έχουν μάθει να είναι στα γήπεδα. Αυτό ήθελα και εγώ, να συνεχίσω την πορεία μου μέσα στα γήπεδα. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά προσπαθούσα και ήθελα να πω σε ένα staff σαν βοηθός προπονητή. Γιατί μ' αρέσει, ναι. Και είναι κάτι που το ψάχνω και και ασχολούμαι. Αλλά από εκεί και πέρα ο Ηρακλής και πρώτα απ' όλα ο Ηλίας και ο coach και ο Ηρακλής, ναι. Βέβαια ήταν τεράστια η πρόκληση που μου δώσανε και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και την ομάδα του Ηρακλή και τον πρόεδρο τον κύριο Τερακόπουλο και τον coach. Πραγματικά ήταν ό,τι καλύτερο για μένα για να ξεκινήσω από αυτή τη θέση. Θεωρώ ότι ο coach είναι έχει γράψει μεγάλη ιστορία στον χώρο από την πλευρά του και θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ μέλλον μπροστά του να γράψει και την προσωπική του ιστορία, δηλαδή σαν head coach. Και είναι ευλογία να είμαι δίπλα του, ναι. Όπως είπες και στο Σιγάλα, αλλά και στην ομάδα του Ηρακλή, γιατί η ιστορία του Ηρακλή είναι τεράστια. Και η δυναμική που έχει η ομάδα, πραγματικά το έζησα αυτό το δίμηνο που ήμουν στην ομάδα και το, εντάξει, σίγουρα και σαν αντίπαλος, αλλά άλλο όταν το βλέπεις από μέσα, θεωρώ ότι μπορεί να γίνουν πολύ, πολύ σπουδαία πράγματα. Έτσι είναι, πράγματι. Τώρα, έρχεται η πρόταση, νομίζω ότι ήταν σκέψη του Ηλία, του coach Κατζούρη. Έρχεται η πρόταση, παίρνει τηλέφωνο και ας πούμε σου λένε Ηρακλής και τα λοιπά. Ποια είναι η πρώτη σου σκέψη εκείνη την ώρα, η πρώτη σου αντίδραση? Όχι, παιδιά, τι έγινε? Εντάξει,
Κοίταξε, πάντα παίκτη μέσα τον παίκτη τον έχει. Λέω ναι. Πρέπει να πάρω μια απόφαση. Αν πάρω αυτή την απόφαση, δεν υπάρχει πίσω κύλημα. Δηλαδή δεν υπήρχε ότι θα αγωνιστώ. Ότι σταματάω. Ναι, αλλά σου είπα και πριν ότι έψαχνα κάτι τέτοιο για να συνεχίσω μέσα στον χώρο. Ναι. Καλώς ή κακώς ο αθλητής πρέπει να καταλαβαίνει τι γίνεται. Τα τελευταία χρόνια τα πράγματα δεν ήταν και τόσο καλά και γενικά δηλαδή το βλέπουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα τα πράγματα για τον Έλληνα παίκτη δυσκολεύουν. Πόσο μάλλον όταν είναι και 38 χρόνων. Γι' αυτό δεν πιστεύω ότι το σκέφτηκα και πάρα πολύ. Ναι. Σου είπα και πριν ήταν χαρά μου και ευλογία να βρεθώ σε ένα τέτοιο staff και σε μια τέτοια ιστορική ομάδα, πραγματικά. Τι επαφή υπήρχε πριν από αυτό με τον coach Κατζούρη και τον Γιώργο του Σιγάλα? Με τον Γιώργο του Σιγάλα δεν είχαμε κάποια προσωπική σχέση. Το μόνο που έχω απεριόριστο σεβασμό απέναντί του ήταν τεράστιος παίκτης. Καλά, όπως όλοι μας, ναι, εννοείται. Ναι, όπως όλοι μας. Και θεωρώ ότι όλα τα νέα παιδιά πάντα πρέπει να σέβονται την ιστορία του κάθε αθλητή όταν την έχει γράψει με χρυσές σελίδες. Ναι, ναι, σίγουρα. Δηλαδή το Γιώργο πραγματικά τον είχαμε όλοι σαν πρότυπο. Μεγαλώσαμε με 5-6 παίκτες Έλληνες σαν κι αυτούς. Μεγαλώσαμε. Ναι. Με το coach Κατζούρη είχαμε μια επικοινωνία τόσα χρόνια που ήταν σαν βοηθός. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ναι. Είχαμε μια επικοινωνία, μιλούσαμε, συζητούσαμε, ανταλλάσσαμε απόψεις για παίκτες. Εντάξει, και θεωρώ, όπως είπα και πριν, τον ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου έδωσε. Ναι. Οπότε έρχεται αυτή η πρόταση, έρχεσαι στον Ηρακλή και βρίσκεις μια ομάδα η οποία είναι σχετικά καλή κατάσταση, έτσι, με ένα καλό ρόστερ, με έμπειρα παιδιά Έλληνες, με καλούς ξένους ταλαντούχους και όπως αποδείχθηκε και οι περισσότεροι εξ αυτών με καλούς χαρακτήρες. Οπότε έπεσες, ας πούμε, στα βαθιά από νωρίς, αλλά είδες ότι κάτι υπήρχε ένα υπόβαθρο στην ομάδα, έτσι. Ναι, σίγουρα και από πριν και ο κόσμος Καστρίτης είχε κάνει, θεωρώ, πολύ σωστή επιλογή και των παιχτών και των ξένων και των Ελλήνων. Ναι. Αυτό που είδα από την πρώτη στιγμή, ένα καλό σύνολο παιχτών, μια καλή χημεία μεταξύ τους, όλοι προσπαθούσαν για το καλύτερο και σε κάθε προπόνηση, που πραγματικά αυτά θέλει να δει ο κάθε προπονητής και ο κάθε άνθρωπος που ασχολείται με την ομάδα, είτε είναι από την πλευρά της διοίκησης, είτε είναι από την πλευρά του προπονητή. Θέλει να δει παίκτες οι οποίοι θα προσπαθούν σε κάθε προπόνηση να γίνονται καλύτεροι και σε κάθε αγώνα να προσπαθούν για το καλύτερο να κερδίσει η ομάδα. Ναι. Αυτό το πράγμα το είδα. Θεωρώ ότι ήταν μια καλοκτισμένη ομάδα η οποία είχε πράγματα πάρα πολλά να δώσει, πιστεύω. Μπορούσε να είναι ακόμα καλύτερη, δηλαδή, και γι' αυτό ίσως και γίνανε και κάποιες κινήσεις βελτίωσης, έχω την εντύπωση. Ναι, 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 ναι. Και γι' αυτό, όπως είπαμε και πριν, όπως λέει και ο κόσμος στη Ηρακλή, γι' αυτό είναι και κρίμα που σταμάτησε το πρωτάθλημα, αλλά τι να κάνουμε. Ναι, έτσι είναι, πράγματι. Αυτό που λένε οι περισσότεροι, το λένε και οι ουδέτεροι, ότι ο Ηρακλής είχε μια καλή εικόνα, είχε μια καλή ομάδα και θα μπορούσε να πάει και παραπάνω από το 7 που ήταν τώρα όταν κόπηκε το πρωτάθλημα, όταν διακόπηκε το πρωτάθλημα. Εσύ το πιστεύεις, η ομάδα πιστεύεις είχε προοπτική για παραπάνω, για πάνω από το 6, ας πούμε? Εντάξει, κοίτα Κώστα, δεν μ' αρέσει να μιλάμε. Όλα σχετικά, ναι. Ναι, όλα είναι σχετικά. Σίγουρα η προοπτική και η δουλειά που γινόταν για κάτι παραπάνω. Δηλαδή, ναι. Και με βάση το πρόγραμμα που είχαμε, θεωρώ ότι μπορούσαμε να κάνουμε κάποια ωραία πραγματάκια. Αλλά τι να πούμε, να πούμε ότι αν θα πηγαίναμε 6, δεν είμαι τέτοιο άνθρωπο. Μπορεί να πηγαίναμε και 9, ας πούμε, δεν ξέρεις πώς, ναι, πώς δεν είναι το μπάσκετ. Ναι. Και χαιρετισμούς έχεις από τον Ανδρέα και τον Λεωνίδα Χάρτα από την Πάτρα. Τα παιδιά μας ακούνε, σου στέλνουν χαιρετισμούς. Σου στέλνουν χαιρετισμούς. Τι γίνεται τελικά, από όλη την Ελλάδα χαιρετισμούς παίρνεις? Εντάξει, έχω παίξει σε πολλές πόλεις και έχω κάνει αρκετές φίλες. Γιώργο, αλήθεια, πες μας λίγο την πορεία σου, πώς ξεκίνησε και τα λοιπά.
Γιατί εντάξει, εμείς περισσότεροι μπασκετικοί ξέρουμε, αλλά ο κόσμος ο πολλής που μας ακούει τώρα δεν ξέρει. Λοιπόν, ξεκίνησα από την ΑΛ Λάρισας. Λάρισας. Ναι. Πόσες ομάδες έχει αυτή η Λάρισα, ρε παιδιά, τελικά? Έχει πολλές. Έχει βγάλει και πολλούς παίκτες. Βέβαια. Εντάξει, το κρίμα είναι ότι θα μπορούσε να είναι μια... αυτό, γι' αυτό το λέω. Και να έχει απαρτίζεται από, και από ντόπιους παίκτες και από, ναι, από γηγενή δηλαδή, αλλά τέλος πάντων, έτσι που τα κάνανε, δεν πειράζει. Σωστά. Λοιπόν, ξεκίνησα από την ΕΑΛ, μετά πήρα μεταγραφή στην ΝΑΕΚ, έπαιξα ένα χρόνο σαν ο γιος και σαν δανεικός με αυσή ΝΑΕΚ, Β' Εθνική. Μετά πήγα στην ΝΑΕΚ, ήμουνα 5 χρόνια εκεί. Την τελευταία χρονιά ήμουν αρχηγός. Μετά έπαιξα 2 χρόνια στην Ολύμπια Λάρισα. Στην Ολύμπια. Ναι. 1,5 χρόνο στο ΠΑΟΚ. Το υπόλοιπο μισό το έπαιξα στην Νίμπουργκ. Στην Νίμπουργκ. Στην Τσεχία. Α, πήγες στην Νίμπουργκ που τώρα είναι μια πολύ καλή ομάδα στο BCL. Τότε πεταγώ. Και τότε. Πω... πρωτάθλημα Τσεχίας και κύπελο Τσεχίας. Ήταν πολύ καλή. Καλά, πρωτάθλημα και κύπελο το παίρνουν εδώ. Το πέρανε έτσι, ναι, εντάξει. Ναι, πάντα ήταν δύναμη. Μετά την Νίμπουργκ έπαιξα στο Πανιόνιο ένα χρόνο. Μετά το Πανιόνιο στον Ίκαρο Καλυθέας. Ναι. Μετά τον Ίκαρο ξεκίνησα προετοιμασία με την Αρμάνι Μιλάνο. Μου έκανε κάποιο ένα συμβόλαιο το οποίο υπήρχε μια προοπτική να μείνω, αλλά η προοπτική να παίξω δεν υπήρχε. Δηλαδή το έβλεπα ότι δεν θα έπαιζα. Ναι. Έτσι, έφυγα και ήρθα στον Άρη. Έπαιξα ένα χρόνο στον Άρη. Μετά τον Άρη έπαιξα την Γκάς Μεντάν Μεντία στη Ρουμανία. Ισπανία. Μετά στην Ισπανία στη Μελίγια. Μετά την Ισπανία ήρθα στα play-off στον Άρη πάλι. Μετά τον Άρη στα Τρίκαλα. Μετά 2 χρόνια στον Απόλλων Πατρών. Στην Κίμη. Μια χαρά. Και φέτος στην Μύκονο. Μια χαρά. Μπορεί να νομίζω ότι το λες για πλάκα, αλλά έπαιξες στην ομάδα της Μυκόνου κανονικά. Έπαιξα. Ναι. Έπαιξα. Καλή εμπειρία κι αυτή. Είναι ωραία. Βασικά υπάρχει μια περίπτωση να παίξουμε, να γίνουν κάποια παιχνίδια, γιατί διεκδικούσαμε άνοδο στη Καμπεθνική, ήμασταν ουσιαστικά πρώτοι. Και ο πρόεδρος του συνδέσμου εκεί πέρα, επειδή είναι Συριανός, δεν θέλει να δώσει την πρόκριση στην Μύκονο και λέει ότι να γίνει ένα παιχνίδι. Και μπορεί να είμαστε μοναδικοί που θα παίξουμε στην Ελλάδα. Ωραία. Άρα βλέπω να κατεβαίνεις Μύκονο για να παίξεις κανένα πενταήμερο. Ναι. Να δηλώσει συμμετοχή. Έχω έρθει, Γιώργο, κανονικά. Νομίζω ότι η ομάδα σας χρειάζεται ένα γραφείο τύπου δυνατό για την Τρίτη Εθνική. Λοιπόν, χαιρετισμούς έχεις και από τον Γιάννη τον Παγώνη που ήσασταν συμπαίκτες στην ΕΑΛ με τον Γιάννη. Ο Γιάννης, βέβαια. Με είχε που λένε, με είχε. Τι αγάπη μου, Ήμουνα ο μικρός τότε και με προσέχαν όλοι. Ναι. Ο Γιάννης ήταν εξαιρετικό παιδί. Ο μπαμπάς του Γιάννη ήταν ο πρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Παγώνη. Α, μάλιστα. Είδες τι μαθαίνουμε. Τώρα, είπαμε πως εσύ με μια τόσο πλούσια πορεία στα ευρωπαϊκά γήπεδα και στα ελληνικά, με τόσες εμπειρίες, με τόσες εικόνες, προφανώς και αυτό ήταν ένα πρώτο εφόδιο για το καινούργιο σου πόστο, έτσι, για την καινούργια σου θέση, για την καινούργια σου εμπειρία, γιατί το να είσαι, ας πούμε, τόσα χρόνια σε ομάδες υψηλού επίπεδου, με μεγάλες προσωπικότητες, είναι κάτι το οποίο και σου, νομίζω, σε βοήθησε τώρα στον Ηρακλή και θα σε βοηθήσει και στο μέλλον, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, το να είσαι team manager, το να ξέρεις την ιδιοσυγκρασία των παικτών και να κανονίζεις τις δουλειές, τα πράγματα αυτά, νομίζω ότι είναι κάτι που θα σε βοήθησε πάρα πολύ το ότι έχεις εικόνες από το εξωτερικό και από την Ελλάδα, από μεγάλες ομάδες, έτσι. Εντάξει, αδιαφεσβήτητα. Θεωρώ ότι όταν κάποιος άνθρωπος είναι χρόνια σε ένα χώρο και το ζει από τη μία πλευρά, δηλαδή από την πλευρά του παίκτη τώρα στην προκειμένη περίπτωση, θεωρώ ότι κάποια πράγματα μπορεί να μου πούνε
πολύ πιο εύκολα. Ναι. Όπως επίσης, δηλαδή, κάποια πράγματα που είχα εγώ στο μυαλό μου, θα ήθελα οι παίκτες να τα έχουν απλόκερα, δηλαδή, και να τα έχουν χωρίς να τα ζητήσουν. Σωστά. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι ξέρω τι έχει στο μυαλό τον παίκτη. Χωρίς αυτό σημαίνει ότι είναι μόνο το καλό. Και το καλό και το κακό ξέρω. Έτσι, όπως ξέρουμε, ναι, μπορεί να κάθε παίκτη μπορεί να πέσει σε διάφορες παγίδες. Τις οποίες εγώ μπορεί να σου να αποτρέψω. Κάπως έτσι. Έτσι είναι πραγματικά. Τώρα. Λέμε ότι ο Ηρακλής είχε ένα ρόστερ καλό, είχε μια κατάσταση σχετικά καλή. Σταμάτησε τώρα αυτή η χρονιά, σταμάτησε αυτή η προσπάθεια. Τι βλέπεις να γίνεται από εδώ και πέρα, σε τι επίπεδο βρίσκεται η ομάδα? Μιλάτε, ετοιμάζεστε, περιμένετε? Είναι τα πράγματα ακόμη λίγο αργά όσον αφορά στην ταχύτητα λήψης αποφάσεων, γιατί ακριβώς ακόμη δεν κινείται τίποτα? Σε ποιο επίπεδο είναι η ομάδα αυτή τη στιγμή? Ναι, σίγουρα. Βασικά, εμείς δεν έχουμε σταματήσει. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε άδρανοι. Ναι. Αυτό που γίνεται είναι, καταρχήν, ο coach βλέπει, ετοιμάζει, έχει έτοιμο το πλάν του. Ο πρόεδρος ετοιμάζει τις κινήσεις του, από ό,τι μιλάμε, ετοιμάζει και με το γήπεδο. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις. Σίγουρα θα το ξέρεις, ναι, και θα το έχει ακούσει και ο κόσμος, ότι υπάρχει μια περίπτωση να εγκριθεί ένα πρόγραμμα για την βελτίωση του γηπέδου, το οποίο θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα. Σίγουρα, όπως είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, το πρώτο κομμάτι είναι να τελειώσει το οικονομικό κομμάτι της περσινής χρονιάς, το οποίο θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό στάδιο. Ναι. Δεν υπάρχουν μεγάλες οφειλές και πιστεύω ότι σύντομα θα τελειώσει. Μόλις τελειώσει αυτό, βασικά υπάρχει και μια τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη που έχουν οι διοκτήτες των ομάδων. Σωστά. Το οποίο θα παρθούν και κάποιες αποφάσεις εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν συμφωνήσουν σε κάτι οι πρόεδροι ή όχι. Για το οικονομικό λες ή γενικά? Γενικά, αλλά πιστεύω για το οικονομικό πιο πολύ συζητάνε σε αυτά τα. Δηλαδή αυτό έχει δείξει. Τις τελευταίες δύο φορές που μιλήσανε για το οικονομικό. Χωρίς να βρεθεί και κάτι σημαντικό να το πούμε και τελικά, ναι. Αλλά ναι, αλλά πιστεύω ότι κάτι θα μας δείξει τον δρόμο. Ναι. Θεωρώ ότι δεν είναι ούτε αργά, αλλά ούτε είναι και να λέμε ότι είναι νωρίς ακόμα. Δηλαδή πιστεύω ότι η ομάδα πρέπει οπωσδήποτε να κλείσει την περσινή χρονιά και να ξεκινήσει να βγει στην αγορά δυνατά για την επόμενη χρονιά. Αν αυτό το κάνουμε, πιστεύω ότι θα είμαστε ένα βήμα μπροστά από όλους. Ναι, πραγματικά έτσι είναι. Πάρα πολλά τα μηνύματα που παίρνουν από ανθρώπους του μπάσκετ που στέλνουν τις ευχές, Γιώργο, και λένε όλοι για το χαρακτήρα σου και πολύ καλός παίκτης. Ο Κώστας Παπάζογλου λέει, τον είχα γνωρίσει, είχα την τιμή να συνεργαστώ. Πολύ καλή επιλογή του Ηρακλή. Το μπάσκετ χρειάζεται ενεργούς ανθρώπους τέτοιους όπως ο Γιώργος, λέει ο... Ευχαριστώ πολύ, ο... Κώστα. Ευχαριστώ. Έχει την εκτίμησή μου και το ξέρει. Ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα. Τώρα, όσον αφορά τη χρονιά, εσύ ήρθες μέσα στη χρονιά στην ομάδα. Τι ήταν αυτό που σου έκανε, ας πούμε, την πιο ευχάριστη εντύπωση? Ποιο μάτσο έμεινε περισσότερο στην ανάμνηση για τη φετινή χρονιά, να πεις ότι ναι, αυτό ήταν ωραίο μάτσο, ας πούμε? Ποια ήταν πιο έτσι ωραία ανάμνηση από τη φετινή χρονιά, η οποία τελείωσε άδοξα? Ναι, η πιο ωραία ανάμνηση από τη χρονιά, να σου πω την αλήθεια, ήταν όταν ήρθα σε ένα παιχνίδι, δεν ήμουν στην ομάδα, αλλά ήταν εδώ το Ηρακλής ΠΑΟΚ. Το ήρθα και το είδα, ήμουν ακριβώς πάνω από τον πάγκο του Ηρακλή. Ναι. Πραγματικά η ατμόσφαιρα ήταν συγκλονιστική. Είχα καιρό να το δω το Ιβανόπιο έτσι. Μου θύμισε στιγμές παλιές που το ζούσα μέσα στα παίκτη. Να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα να έπρεπε στα παίκτη. Αλλά τέλος πάντων. Ναι, ρε Γιώργο, ερχόσουν και μας έβαζε στα τρίποντα. Τι θα ήθελα, επειδή δεν μιλάμε τώρα. και ήταν
ήταν συγκλονιστική η εμπειρία αυτού του παιχνιδιού. Να σου πω την αλήθεια, είχα έρθει και με την γυναίκα μου, κάναμε αυτό το λάθος. Λάθος εισαγωγικά. Όχι, ναι. Ήταν έγκυος έτοιμη να γεννήσει. Oh. Και όλο το βράδυ το μωρό πήγαινε πέρα δόση. Αλλά ήταν πολύ, ήταν ωραία. Αυτό μου έχει μείνει. Από τα άλλα, επειδή δεν ήμασταν πολύ καιρό, ναι. Ουσιαστικά ήμασταν όλο το μήνα τη διακοπή. Προπονήσεις, εντάξει, αυτό που μου έχει μείνει είναι η προσπάθεια των παιδιών, πρώτα απ' όλα. Mm-hmm. Τώρα για τα παιχνίδια δεν μπορείς να πεις κάτι, γιατί το ένα το παιχνίδι ήταν με την Νίκαια, το οποίο δεν είναι ασχολία του, και το άλλο το παιχνίδι ήταν με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ. Ναι, εντάξει, στο ΑΚΑ. Που ήρθε μια ήττα με μεγάλη διαφορά, αλλά ήρθε στο τέλος. Ναι, ήρθε στο τέλος, ναι, γιατί μέχρι τα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου ήμασταν μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Τώρα. Πολλοί λένε ότι ο Ηρακλής φέτος είχε δυνατότητα να κάνει έτσι την υπέρβασή του. Την έκανε, εγώ νομίζω, γιατί ήταν η πρώτη χρονιά του μετά από τόσα χρόνια στην Α2. Εσύ άλλωστε τον έχεις παίξει και αντίπαλος. Τι χρειάζεται, πιστεύεις, Γιώργο, μια ομάδα για να μπορέσει να σταθεί σε μια τόσο σκληρή κατηγορία? Ευτυχώς ο Ηρακλής έχει έναν πολύ έτσι παθιασμένο παράγοντα που βάζει τα λεφτά του, έχει κόσμο πολύ, έχει έδρα. Θέλει και άλλα υλικά όμως, τι χρειάζεται, πιστεύεις? Ναι, εντάξει, καταρχήν είναι ευλογία να έχεις κάποιον, όπως είπες και εσύ, φορωμένο, μπασκετικό και ισχυρό παράγοντα στην ομάδα. Ναι. Από εκεί ξεκινάς, έτσι, κακά τα σωστά, θέματα, σωστά. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Όταν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, βασικά εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι είναι ένας ρομαντικός του αθλήματος και όντως μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ναι. Θεωρώ ότι από εκεί ξεκινάς. Ύστερα, ο Ηρακλής έχει τον κόσμο, όπως όλοι ξέρουμε, και την έδρα τη δυνατή, που ελπίζουμε του χρόνου να είναι γεμάτα τα γήπεδα και να μην είναι άδεια. Είναι ένα θέμα μεγάλο αυτό. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι αν χτίσει και κάποια κομμάτια στο οργανωτικό του επίπεδο, εννοώντας το γραφείο του οργανισμού, ας πούμε. Την καθημερινότητα. Γιατί είναι πολλά πράγματα τα οποία γίνονται, αλλά καθυστερούν να γίνουν. Ναι. Θεωρώ ότι αν γίνουν αυτά όλα πιο εύκολα για τον παίκτη, και πιο εύκολα για όλους τους ανθρώπους που απαρτίζουν την ομάδα, θεωρώ ότι θα είναι σε ένα υψηλό επίπεδο. Πολλοί λένε, βέβαια, για αυτό που λες για την καθημερινότητα των παικτών. Το έχω ρωτήσει και σε άλλους μπασκετικούς ανθρώπους σαν και σένα. Ο κόσμος ξέρει το δύο ώρο μόνο το αγώνα. Σου λέει, αυτοί πάνε μια ώρα, κάνουν προπόνηση, πάνω τα χεράκια, κάτω τα χεράκια, και το πρωί καμιά φορά πάνε κάνουν βάρη και έρχονται, ας πούμε, το Σάββατο και παίζουν ένα μάτς και τα λοιπά. Δεν την ξέρει ο κόσμος την καθημερινότητα ενός αθλητή, και μάλιστα πόσο απαιτητική είναι όταν είσαι επαγγελματίας σε Α1 και σε μια μεγάλη ομάδα, έτσι. Ναι, σίγουρα. Η ρουτίνα του αθλητή είναι πολύ, πολύ σημαντική και απαράβαστη. Δηλαδή δεν μπορεί να την αγνοήσει. Όποιος αγνοεί τη ρουτίνα του, όποιος αθλητής την αγνοεί, ναι, χάνει μεγάλο κομμάτι από αυτό που είναι να δώσει στο γήπεδο. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Όπως ο κάθε άνθρωπος στη δουλειά του, έτσι και ο αθλητής πρέπει να κάνει κάποια πολύ περισσότερο αθλητής, γιατί είναι και η σωματική κούραση και η ξεκούραση που πρέπει να έχει καθημερινά. Όπως και πρέπει να κοιτάξει και πολλά διαφορετικά πράγματα. Το τι θα φάει, το πώς θα κοιμηθεί, το πώς θα ξεκουραστεί, το πώς θα προπονηθεί, είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Εντάξει, για κάποιον που δεν είναι στον χώρο, μπορεί να φαίνεται. Σίγουρα έχω ακούσει ανθρώπους να τα μηδενίζουν. Εντάξει, μια μπάλα στην πάσα, ναι, αλλά υπάρχει μια προσπάθεια, υπάρχει ένα background από πίσω. Σωστά, έτσι είναι, πράγματι. Τώρα, κάποιοι φίλοι μας ρωτούν να σε ρωτήσουμε σχετικά με τα παιδιά αυτά, τα καινούργια που έφερε η ομάδα και δεν προλάβαμε να δούμε. Γιώργο, λέει, πες μας με ποιο σκεπτικό έγιναν οι αλλαγές και τι μπορούσαν να δώσουν. Τώρα, βέβαια, όλα αυτά πλέον σε θεωρητικό επίπεδο, σε μια κουβέντα υποθετική που, αν βλέπαμε, εντάξει, ο Γκάβιν τον είδαμε σε ένα-δύο παιχνίδια. Δυστυχώς τον ψηλό, τον Αυστραλό, τον Ογκίλβι, δεν μπορέσαμε να τον δούμε. Ναι, ο Γκάβιν, το σκεπτικό ήταν ότι
κόστησε πολύ. Ήθελε ένα παίκτη που θα απειλεί πιο πολύ. Ένα παίκτη που θα είναι πιο ενεργό από ότι ήταν ο Κεραφόρ. Και αυτό έκανε πολύ σημαντική προσπάθεια. Θεωρώ ότι στα δύο παιχνίδια δεν έκανε αυτό που μπορούσε, αυτό που μα έδειξε στι προπονήσει και που πιστεύαμε. Αλλά να σου πω και κάτι, ποιο παίκτη προσαρμόζεται κατευθείαν και μπορεί να. Δηλαδή, άλλοι παίκτε θέλουν πάρα πολύ καιρό για να προσαρμοστούν. Σωστά. Θεωρώ ότι στη συνέχεια θα ήταν ακόμη καλύτερο. Όσο αφορά τον ψηλό, τον Αυστραλό, τον Γκίλμπι. Έγινε μια αλλαγή γιατί ο Γκάρετ δεν είχε εμφανιστεί στο γήπεδο. Δεν υπήρχε. Ναι, φαντάζομαι ότι εγώ δεν τον είδα τον Γκάρετ. Μιλήσαμε λίγο με μηνύματα και είδα έναν άνθρωπο αρνητικό με το να θέλω να παίξω μπάσκετ. Ναι. Ήταν απλά. Δεν θέλω να κατηγορήσω, δεν θέλω να πω κάτι. Απλά δεν ήταν στο μυαλό του το να παίξει μπάσκετ. Σωστό. Και το μόνο που ζητούσαμε και ο κόσμος πάνω απ' όλα ζητούσε ήταν ανθρώπους οι οποίοι θα θέλουν να έρθουν στο γήπεδο, να προσπαθήσουν να βελτιωθούν, να γίνουν καλύτεροι παίκτες και να βελτιωθεί το παιχνίδι της ομάδας. Ναι. Ήρθε με την προοπτική να είναι ο δεύτερος ψηλός, δηλαδή να βοηθάει έτσι τον Βασίλη. Ναι. Τον οποίο δεν τον είδαμε, εντάξει, δεν προλάβαμε να τα δούμε. Ναι. Γιατί ήταν το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Στο επόμενο θα έπαιζε, αλλά έγιναν όλα αυτά που έγιναν. Κάπου πήγε αυτός τώρα, κάπου υπέγραψε, νομίζω στην Αυστραλία κάπου πήγε πάλι. Στην Αυστραλία πήγε, ναι. Πήγε σε ομάδα πάλι. Βασικά, από ό,τι ρώτησα και άλλους προπονητές, πέρα βέβαια από το τι έχει πει ο coach Ηλίας, ο Γκίλβι ήταν μια ψαγμένη μπασκετική επιλογή, είναι καλός παίκτης. Ναι, θεωρώ ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ. Ήταν αυτά που είδαμε, δηλαδή. Εντάξει, και ο Ηλίας τον είχε καιρό, ο coach τον είχε καιρό σε πλάνο. Ναι. Πιστεύω ότι θα βοηθούσε. Ναι, πραγματικά. Τώρα, για τον coach Ηλία, θέλουμε να μας πεις κάποια πράγματα. Έκανε πολύ ευχάριστη εντύπωση, πραγματικά, η μεθοδικότητά του και η αποφασιστικότητα που έβγαζε στο κοουτσάρισμα, γενικά στην εικόνα. Ο κόσμος τον υποδέχθηκε πολύ θερμά. Εγώ, που ξέρεις ότι ασχολούμαι με τα επικοινωνιακά και με τις δημόσιες έτσι, τοποθετήσεις και παρουσίες και τι λέει ο κόσμος κτλ. Η αλήθεια είναι ότι εξεπλάγει από την αποδοχή που είχε ο Ηλίας στον κόσμο του Ηρακλείου όταν ανακοινώθηκε η πρόσληψή του. Ναι, σίγουρα. Εντάξει, ο Ηλίας είναι καταρχήν. Έχει γράψει τεράστια πορεία. Ναι, ναι. Έχει μεγάλα πράγματα. Δηλαδή, άμα δεις τις ομάδες που έχει δουλέψει και που, με τους προπονητές που έχει συνεργαστεί, είναι όλα παράσιμα. Ένα και ναι. Εγώ το θεωρώ μια σπουδαία προσωπικότητα πάνω απ' όλα. Ναι. Και σπουδαίο στη δουλειά του. Δηλαδή, το ψάχνει. Είναι έτοιμος. Βασικά αυτό που μου αρέσει και αυτό που πάντα ξεχώριζα στους προπονητές είναι ότι δεν υπάρχει κάτι στην τύχη. Δηλαδή όλο αυτόν τον καιρό αυτό το πράγμα είδα. Είναι όλα με λεπτομέρεια. Είναι όλα. Ο παίκτης ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Αυτό που προσπαθούσε να κάνει είναι να δώσει στον κάθε παίκτη τον ρόλο του. Και αυτό που σου λέω ότι δεν ήταν τίποτα στην τύχη. Θεωρώ ότι. Έχει πολύ, όλο το μέλλον είναι δικό του και όλο αυτό που έχει χτίσει σαν, μέχρι τώρα σαν βοηθός πιστεύω ότι μπορεί να το, σίγουρα θα το εκμεταλλευτεί και σίγουρα θα, σαν πρώτος προπονητής θα κάνει ακόμη πιο σπουδαία πράγματα. Αυτό νομίζω ότι το αποδέχονται και το παραδέχονται όλοι όντως. Επίσης πολύ καλή ήταν και η παρουσία αυτής της τεράστιας προσωπικότητας και που λέγεται Γιώργος Σιγάλας, έτσι. Εντάξει, αδιαφεσβήτητα. Ο Γιώργος δίπλα στον Ηλία θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό δίδυμο. Με τον δυναμισμό του και με τις γνώσεις του και με τη θέλησή του. Εγώ με τη θέλησή του εντυπωσιάζομαι. Και εγώ αυτό. Και εγώ εκεί στέκομαι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι έχουν γίνει γνωστές κάποιες ιστορίες ότι το γήπεδο πήγαινε να κλείσει, ο Γιώργος θα το κρατήσει ανοιχτό να παίξει πιτσιρικά του, να δουλέψει, ναι, να προπονήσει. Ή ξέρω εγώ την καθαρή Δευτέρα είχαμε ρεπό, ήθελε να φέρει τους μικρούς και τους έφερε. Και τους έφερε. Να
και τους έφερε. Ναι, όλα αυτά δείχνουν ότι δεν είμαι εδώ τυχαία, ότι θέλω να δουλέψω και ναι, να ναι. για μένα είναι πολλά. Εγώ μόνο που τον είδα να κάνει ατομική τον Καβαδά και τον Ζάρα και να τώρα ολόκληρος η Γάλλας, πρωταθλητής Ευρώπης, εθνική ομάδα, αρχηγός και τα λοιπά, να κάθεται έξτρα και να σπρώχνει τον Καβαδά και να το λέει σπρώξε, κάνε, ράνε, νομίζω, και το Ζάρα να του μαθαίνει, να του δίνει τα πλάγια βήματα, να του δείχνει πώς να βγαίνει από το screen και τα λοιπά, νομίζω ότι εκεί λέω, παιδιά, εντάξει, είμαστε τυχεροί. Η αγάπη και η θέληση για το άθλημα, η αγάπη και πολύ, φαίνεται από αυτά τα απλά πράγματα τα οποία σε ανεβάζουν και επίπεδο. Όσο πιο πολύ αγαπάς το άθλημα, τόσο πιο πολύ θες να είσαι, πιο πολύ θες να είσαι στο γήπεδο, τόσο πολύ θες να ασχοληθείς με τους νεαρούς παίκτες, ακόμη και με οποιονδήποτε παίκτη θες να ασχοληθείς, να του δώσεις κάποια πράγματα που ξέρεις που έχεις πάρει. Ναι. Τώρα, γενικά για το πρωτάθλημα, Γιώργο, ποια ήταν η άποψή σου, είναι η άποψή σου? Ήταν ανταγωνιστικό σίγουρα, είπαμε, δεν παίξαμε μπασκετάρα, όλες οι ομάδες έχουν την εντύπωση, το επίπεδο εντάξει ήταν καλό, αλλά δεν ήταν και κανένα εντυπωσιακό. Σε κάθε περίπτωση όμως είχε suspense η χρονιά. Εντάξει, σίγουρα, Κώστα, τώρα μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλο. Το πρωτάθλημα θεωρώ ότι στερήθησε τη παλιά που έχει. Σίγουρα ήταν ανταγωνιστικό. Σίγουρα ο Ολυμπιακός λείπει από αυτό το πρωτάθλημα. Δεν υπήρχε πρωτάθλημα χωρίς τον Ολυμπιακό για πολλούς και πάρα πολλούς λόγους. Τα οποία το μόνο που έχουν είναι να κάνουν καλό το πρωτάθλημα να μπει ο Ολυμπιακός ξανά. Θεωρώ ότι οι μεγάλες ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, πρέπει να τα βρουν. Γιατί είναι για το καλό και των δύο και όλου του πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα, για μένα σίγουρα ήταν ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, το οποίο μετά από όλο αυτό που έχει γίνει τώρα με όλη αυτή την κρίση του κορονοϊού και όλα τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι ομάδες, θεωρώ και πιστεύω ότι και ο ΕΣΑΚΕ και η Ομοσπονδία θα πρέπει λίγο να κοιτάξουν ξανά το θέμα των ξένων και το θέμα το πώς θα προωθήσουμε τους Έλληνες παίκτες, οι οποίοι θεωρώ ότι έχουν παραγκονιστεί τα τελευταία χρόνια, ναι, για να βοηθήσουμε το καλό του αθλήματος και το καλό της εθνικής ομάδας. Σωστά. Αλήθεια, από ό,τι κατάλαβες, και εσύ υπέρ της μείωσης για τους ξένους, έτσι? Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τα παιδιά μου. Πραγματικά πάντα, όταν ήμουν παίκτης, είχα φοβερές σχέσεις, ούτε έχω κανένα πρόβλημα, αλλά θεωρώ ότι ότι ο Έλληνας παίκτης, όπως σου είπα, έχει μπει την άκρη. Θεωρώ ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσει. Μα σίγουρα θα μου πεις ότι δεν βλέπεις παίκτες να βγαίνουν και τέτοια, αλλά αυτό είναι αλυσίδα. Εφόσον δεν υπάρχει προοπτική για τον Έλληνα να παίξει, εφόσον δεν δουλεύεται ο Έλληνας παίκτης, πώς μπορεί να βγει κάποιος παίκτης? Σίγουρα υπάρχουν πολλά ταλέντα τα οποία, αν δουλευτούν, αν στηριχτούν και αν βρουν ευκαιρίες, θεωρώ ότι κάθε ομάδα θα μπορεί, όπως παλιά, να βασίζεται σε έναν Χατζιβρέτα, σε έναν Διαμαντίδη, ναι. σε έναν Σπανούλη, σε έναν Ζήτη, να στηρίζονται ομάδες από τέτοιους παίκτες. Σωστά, έτσι είναι. Τώρα, μια που είπες για τα νέα παιδιά του Ηρακλή, τα νέα παιδιά νομίζω ότι έχουν προοπτική, έτσι, είναι παιδιά δηλαδή που και άμα δουλέψουν είναι μια χαρά. Ναι, βλέπεις ότι υπάρχει. Γενικότερα όμως, Γιώργο, εσύ είσαι ένα έμπειρο παιδί, έμπειρος παίκτης ήσουν, τώρα είσαι μέσα στο χώρο, βλέπεις τις ομάδες γενικά. Γενικότερα μέλλον έχουμε, βλέπεις από πίσω να έρχεται κάτι? Γιατί τώρα κάναμε μια κοιλιά, βέβαια όλοι, ας πούμε, βλέπουν μόνο τα αποτελέσματα και τα μετάλλια και τα λοιπά, αλλά σίγουρα φαίνεται ότι μετά την εποχή Σπανούλη, Ζήση και τα λοιπά, χρειαζόμαστε κάποια πράγματα. Έχουμε τον καλύτερο παίκτη του κόσμου, εννοείται, τον Αντετοκούμπο. Έχουμε παίκτες δίπλα του που μπορούμε να τον βοηθήσουμε, να τον πλαισιώσουμε. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα γενικά όμως, να αισιοδοξούμε για το ελληνικό μπάσκετ? Κώστα, πιστεύω είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Δηλαδή, τίποτα δεν μπορεί να γίνει ούτε από μόνο του, ούτε μπορεί να περιμένουμε σε θαύματα. Εάν ο Έλληνας παίκτης δεν μπει σε σωστό πρόγραμμα, και δεν ρίχνω το βάρος στο παίκτη πιο πολύ, ρίχνω το βάρος της ομάδας,
στις ομάδες, στους παράγοντες, ναι, σε όλα. Σωστά. Πρέπει να πει ένα πρόγραμμα σωστό σε κάθε ομάδα. Όποια ομάδα δουλεύει με σωστό πρόγραμμα, με σωστή ατομική τεχνική, με σωστό προγραμματισμό. Δηλαδή είναι πολύ απλά τα πράγματα. Όταν έχεις ένα πιτσιρικά και τον δουλεύεις για κάποιον στόχο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην, αν έχει το ταλέντο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν παίξει. Αν ο παίκτης είναι εκεί και θα σου το πω πολύ απλά, ένας παίκτης ο οποίος είναι στον ΠΑΟΚ, σου λέω τον ΠΑΟΚ γιατί είναι ομάδα της πόλης. Ναι. Και έχει δύο παιχνίδια τη εβδομάδα. Από τα δύο παιχνίδια τη εβδομάδα χάνει τις τέσσερις μέρες προπονήσεις. Χάνει τις δύο του παιχνιδιού, σωστά, δεν συμμετέχει. Και τις δύο πριν το παιχνίδι, τις οποίες η ομάδα δεν κάνει κάποια προπόνηση, κάποια κάνει κρίση τακτική. Εάν έχει χάσει τις τέσσερις μέρες της εβδομάδας, τότε πώς μπορεί να βελτιωθείς, πώς μπορεί να πιστεύεις ότι μπορεί να παίξει σε κάποια ομάδα. Εντάξει, αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι και πρέπει να μπει ένας σωστός προγραμματισμός. Τα παλιά χρόνια. Τουλάχιστον όταν ήμουν εγώ στην ΑΕΚ Τσιρίκος, όταν δεν έπαιζα, ήταν η χειρότερη μου μέρα. Ναι. Έτσι παίξαν όλοι οι παίκτες. Έκανα προπόνηση, τα κόκκινα, βάρη προπόνηση. Όλοι οι παίκτες αυτοί, ο Μπούρους, μαζί κάναμε. Δεν παίζαμε αγώνα, κάναμε προπόνηση. Άμα δεν το κάνεις αυτό και έρθεις απλά στο γήπεδο με τον καφέ στο χέρι να δεις ένα ακόμη παιχνίδι και να φωτογραφηθείς ότι είμαι μέρος της ομάδας, σε ένα-δύο χρόνια θα παίζει την Α2. Σε άλλα δύο χρόνια θα το σταματήσει. Θα λες τι γίνεται. Είμαι 25-26 χρονών, δεν έχω σπουδάσει και τι κάνω. Τίποτα. Σωστά. Άρα χωρίς προσπάθεια δεν γίνεται τίποτα. Σωστά. Χρειάζεται προσπάθεια από παντού. Και μια ερώτηση έχουμε από φίλο του Άρη. Ο Γιώργος λέει έπαιξε και στην ομάδα μας. Και βεβαίως Γιώργο έχει παίξει και στον ΠΑΟΚ. Δεν τα πήγαν πολύ καλά οι δύο ομάδες αυτές φέτος, έτσι. Κινδύνευαν πολύ σοβαρά. Σώθηκαν ίσως και λόγω του κορονοϊού. Πολλοί λένε ότι μία δεν θα τη γλίτωνε. Τέλος πάντων, τώρα υποθετικά δεν μπορούμε να μιλάμε. Αλλά τι πιστεύεις ότι φταίει τόσα χρόνια τόσο μεγάλες ομάδες και δεν πήγανε καλά? Δυστυχώς και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ φέτος είχαν πολύ άσχημες χρονιές. Ο Άρης και πέρυσι ρυψοκινδύνευσε να πέσει. Ναι. Αυτά όλα σίγουρα είναι λυπητερά, γιατί αυτές οι ομάδες θα πρέπει να μην βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Θα πρέπει να πρωταγωνιστούν για το καλό του αθλήματος και τις έγκλες του πρωταθλήματος. Γιατί έχουν τον κόσμο και την ιστορία και όλα αυτά. Γι' αυτό σου είπα πριν ότι το βασικό είναι ότι υπάρχει στο Ηρακλή ένας παράγοντας ο οποίος αγαπάει την ομάδα και βάζει τον κόπο του, βάζει τα λεφτά του και όλα αυτά. Εάν δεν βρεθεί κάποιος ή κάποιοι άνθρωποι, ένας οργανισμός ανθρώπων, για μένα αυτό πρέπει να κάνουν. Ναι. Να μαζευτούν 5-6 αργανοί, 5-6 παγκτήδες, οι οποίοι να βάλουν κάποια λεφτά και να προσπαθήσουν όχι για το δικό τους την προβολή, να προσπαθήσουν για το καλό της ομάδας. Άμα γίνει αυτό, έχουν μέλος αυτές οι ομάδες. Γιατί η δυναμική τους είναι τεράστια. Σωστά, έτσι είναι. Πράγματι. Γιώργο, θέλω να σε ευχαριστήσω. Νομίζω ότι μιλήσαμε αρκετή ώρα, αλλά ήταν πολύ ωραία αυτά που ακούστηκαν για τον κόσμο, για την ομάδα. Να ευχηθούμε να επιστρέψετε όλοι στο γήπεδο, φυσικά πάντα με ασφάλεια και με υγεία, έτσι. Ξέρεις ότι ο κόσμος του Ηρακλή ανυπομονεί, οπότε ελπίζω να προχωρήσει σύντομα η όποια εξέλιξη. Να είστε καλά, Κώστα, ευχαριστώ και εγώ χαρά που μιλήσαμε μαζί και πραγματικά αυτό θέλουμε, να ξαναβρεθούμε στα γήπεδα με τον κόσμο και να νιώσουμε όλη αυτή την ατμόσφαιρα και τον μπασκετικό μας, ναι, την μπασκετική μας αγάπη να την ξαναζήσουμε. Ένα σύλλος τώρα μου στέλνει μήνυμα, λέει καμιά μεταγραφή, λέει, δεν μας είπε όμως, λέει. Είπαμε, τελειώσουμε την φετινή χρονιά με το καλό που θα τελειώσει και όλα θα γίνει. Οχ. Μη μας αφήνεις τώρα με την όρεξη. Ας πει ο κόσμος ποιον παίκτη θέλει να δει την ομάδα μου είναι. Καλό γκάλωπ. Καλό γκάλωπ αυτό. Καλό γκάλωπ, πράγματι. Καλό γκάλωπ. Ναι, αλλά είναι φυσιολογικά θα δει. Μη μας πει θέλω να δω το Γιάννη τώρα. Ξέρεις ποιον θέλουνε, το Φράγκαμπ. Ναι, εντάξει.
Έχει κάνει φοβερή χρονιά. Αλλά αυτό το θέλουν, θέλουν όλες οι ομάδες. Άρα ο κόσμος μας ξέρει, είναι μπασκετικός. Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γιώργος Χιάρας, φίλες και φίλοι, τον ακούσαμε. Νομίζω ότι είναι ένα παιδί το οποίο πράγματι όλοι στο μπάσκετ που είμαστε αγαπάμε και εκτιμούμε για την παρουσία του, την ωραία παρουσία του, γεμάτη ήθος, αξιοπρέπεια και μπασκετικά πολύ καλή παρουσία του όλα αυτά τα χρόνια στα γήπεδα. Γι' αυτό και τον εκτιμάμε. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε τώρα. Θα πάμε και στους reporters του basketplus.gr και λίγο μετά τις 8.30 θα συνδεθούμε και με Αθήνα και πάλι με τον Θωμά τον Κυρίτση, γιατί βλέπω πολύ σημαντικές ανακοινώσεις όσον αφορά στο θέμα του, των εθνικών πρωταθλημάτων. Πολύ σημαντικές ανακοινώσεις, οι οποίες θα πρέπει να καταγράψουμε και εξελίξεις που αφορούν και στην Α2 και στη Δεύτερη Εθνική και στην Τρίτη Εθνική και στα γυναικεία πρωταθλήματα. Να δούμε πώς θα προχωρήσουν αυτά τα πράγματα. Εγώ να δώσω την είδηση. Να δώσω την είδηση. Η είδηση, λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι είναι εισήγηση της Επιτροπής Πρωταθλημάτων και όχι απόφαση, έτσι. Θα το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ. Όμως, προφανώς τώρα, όταν λέμε για εισήγηση, είναι σαν να λέμε ότι είναι τελειωμένη η ιστορία. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι όσον αφορά στην Α2, οι ομάδες σύμφωνα με την εισήγηση είναι 18, κάτι που σημαίνει ότι οι πρώτοι δύο των δύο ομίλων της Δεύτερης Εθνικής ανεβαίνουν, ενώ μετά τον Χαρίλο Τρικούπη δεν έχει γίνει γνωστό ποια ομάδα θα είναι η δεύτερη ομάδα. Τώρα, όσον αφορά την δεύτερη ομάδα αυτή, υπάρχει μια διαφωνία, καθώς θα πρέπει να ξεκαθαριστεί αν θα είναι ο Διαγόρας που ήταν δεύτερος, με την έννοια δηλαδή ότι η βαθμολογία μένει όπως όταν διακόπηκε το πρωτάθλημα, άρα δεχόμαστε το δεύτερο ότι είναι αυτός και όποιος ήταν δεύτερος ανεβαίνει. Δεν το δέχτηκαν αυτό όμως όλα τα μέλη της Επιτροπής. Υπάρχει συζήτηση σχετικά με το πώς θα βγει η δεύτερη ομάδα. Και εδώ που τα λέμε, εντάξει, για τον Τρικούπη υπάρχει συμφωνία, γιατί είχε και μεγάλη διαφορά βαθμολογική. Για τη δεύτερη θέση όμως δεν υπάρχει κάποια συμφωνία, γιατί υπήρχε μικρότερη βαθμολογική διαφορά και σου λέει play-offs έχουμε, οπότε που ξέρεις μπορεί να έπαιρνα εγώ τη δεύτερη θέση. Γι' αυτό και υπάρχει ένα ζήτημα όσον αφορά στη δεύτερη θέση για την Α2. Τώρα, όσον αφορά στη δεύτερη εθνική, το καινούριο είναι ότι μπαίνει τρίτος όμιλος στην δεύτερη εθνική. Τρίτος όμιλος, ο οποίος θα αφορά βεβαίως την κεντρική Ελλάδα. Έτσι, θα είναι ένας δηλαδή στο Νότο, Πελοπόννησος, Αθήνα. Θα μας τα πει αυτά ο Θωμάς ο Κυρίτσης αργότερα. Ένας θα είναι στην κεντρική Ελλάδα, Ήπειρος, Στερεά κτλ. Και ένας θα είναι στο Βορρά. Αυτοί θα είναι τρεις όμιλοι στην δεύτερη εθνική κατηγορία, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην τρίτη εθνική προκρίνεται η σκέψη των 6 ομίλων για 12 ομάδες ή 5 ομίλων των 14 ομάδων, κάτι το οποίο θα διευκρινιστεί. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέγεται ότι όποια ομάδα δεν κατεβεί δεν θα αντικαθίσταται μετά την ανακατανομή που θα γίνει. Θα μείνει καινή η θέση με τον όμιλο να έχει μια ομάδα λιγότερη. Και αυτό προφανώς η Ομοσπονδία το κάνει για να μην υπάρχουν διάφορα περίεργα. Λοιπόν, δεν βλέπω, επειδή ξέρω ότι με παρακολουθούν, ούτε τον Αντώνη, ούτε τον Κλήτο. Έχουμε πάλι το ίδιο ζήτημα, ενώ πριν με τον Κλήτο που κάναμε την δοκιμή, τον είχαμε κανονικά στη γραμμή και ο Αντώνης τώρα βλέπω προσπαθεί να μπει. Τέλος πάντων, αν δεν μπορέσουμε να τους έχουμε, θα τους έχουμε τηλεφωνικά. Λέγαμε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικές αυτές οι εξελίξεις που αφορούν στα εθνικά πρωταθλήματα. Για να δούμε, γιατί δεν μπορούμε να τους έχουμε εδώ πάλι.
κάτι συμβαίνει. Για να δούμε. Νομίζω ότι είναι θέμα του ίντερνετ. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικές αυτές οι εξελίξεις και να πούμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά τα παιδικά και τα εφηβικά πρωταθλήματα. Σε αυτό το ζήτημα φαίνεται ότι η πρόθεση της ΕΟΚ είναι να γίνουν τα παιχνίδια. Υπάρχουν πανελλήνια πρωταθλήματα που υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον λόγω των πανελλήνιων εξετάσεων. Είναι πολύ πιθανό μετά τις 15 Ιουνίου να υπάρξει δυνατότητα τέλεσης των αγώνων, αρκεί να δοθεί το πράσινο φως από την Υγειονομική Επιτροπή, από το κράτος δηλαδή, από την πολιτεία. Υπάρχει πάντως η πρόθεση η ΕΟΚ να περιμένει για να γίνουν αυτά τα παιχνίδια κανονικά. Μιλάμε για τα πανελλήνια παιδών και εφήβων, εννοείται νεανίδων και κορασίδων. Αύριο θα έχουμε τον Βασίλη τον Τζότρα στην εκπομπή και πάλι για να μας ενημερώσει. Λοιπόν, δεν βλέπω ούτε Αντώνη ούτε Κλήτο. Παίρνω τηλέφωνο τον Αντώνη για να τον έχω στην εκπομπή, για να μην χάνουμε και χρόνο. Δεν πειράζει. Τηλεφωνικά επίσης γίνεται η δουλειά πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ. Ναι, ο Αντώνης με βλέπει και με ακούει κανονικά, λέει, αλλά εγώ δεν σε βλέπω, Αντώνη. Είναι το ίδιο θέμα που έχουμε. Έλα, Αντώνη, καλησπέρα. Ωραία. Όλα καλά. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, Αντώνη, έχουμε εξελίξεις που αφορούν φυσικά τις εθνικές κατηγορίες. Θα τις συζητήσουμε και με τον Θωμά τον Κυρίτση. Πάντως είναι σημαντικό ότι αρχίζει σιγά σιγά να ξεκαθαρίζει λίγο η κατάσταση, έτσι. Έτσι, σωστό. Είναι καλό αυτό. Εντάξει, εγώ προσωπικά δεν βλέπω εκπλήξεις. Τώρα, βέβαια, από την αλήθεια για τις πιο κάτω κατηγορίες, κάτω από την Α2 δεν είναι και ναι. Με ζητικότητα. Εγώ δεν τα παρακολουθώ τόσο στενά. Ναι. Όμως πιστεύω ότι αυτό που γίνεται στην Α2 έχει λογική. Γιατί νομίζω η προκήρυξη λέει ότι ο πρώτος βγαίνει απευθείας και ο δεύτερος από τα play-off, έτσι. Σωστά. Δεν νομίζω να υπήρχε κάποια αντίρρηση ότι ο Χαριλαστικού θα ήταν η ομάδα που θα βγει απευθείας. Τώρα, όσον αφορά τη δεύτερη θέση, επειδή προβλεπόταν κάποια. Play-off, να γίνουν play-off, ίσως υπάρχει και φόβος προσφυγής από κάποια ομάδα. Γι' αυτό μπορεί, πιθανολογώ εγώ, έτσι, ότι μπορεί να προσπαθούν να βρουν στην Ομοσπονδία τον τρόπο με τον οποίο ποια θα ανέβουν η δεύτερη ομάδα στην basket league, αν είναι μέσω wild card δηλαδή οτιδήποτε. Τώρα εγώ βάσει αυτό το δεδομένο βλέπω ότι ο Ολυμπιακός μένει στο παιχνίδι. Δεν ξέρουμε βέβαια αν ο ίδιος θέλει να. Λόγω των play-offs, λες. Γενικώς, όχι. Από τη στιγμή που λέγεται ότι. Θα αποφασιστεί, ναι. Θα αποφασιστεί. Δεν είναι σίγουρο δηλαδή ποιος θα βγει. Δεν είναι δεδομένο να πούν ότι από τη στιγμή ας πούμε, που ο Διαγόρας ήταν δεύτερος, θα βγει ο Διαγόρας. Δεν ξεκαθαρίζεται αυτό. Όλες οι ομάδες έχουν. Ναι. Όσο πάμε σε διαδικασία και λογική wildcard. Και τώρα με τις εκλογές να έρχονται τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Στην Ομοσπονδία, ίσως το θέμα του Ολυμπιακού να αναθερμανθεί, δεν ξέρω εγώ, από αυτή την αίσθηση. Λες μήπως γίνει κάτι τελικά και τον κρατήσουν στο παιχνίδι. Ναι, και μείνει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Τώρα αυτό βέβαια εξαρτάται κατά ψέματα περισσότερο από τη βούληση των ίδιων των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Τι θέλουν να κάνουν, όμως εντάξει, αυτή τη στιγμή πάντως είναι σίγουρα παραμένουν όλα ανοιχτά. Τώρα για το θέμα του Χαρίλα Οδηγού, εντάξει, πιστεύω ότι δίκαια. Έτσι είναι πράγματι. Εγώ βέβαια να πω ότι χθες είχα τη δυνατότητα να μιλήσω από κοντά με την πρόεδρο του Χαρίλα Οτρικούπη, δυστυχώς βέβαια με αφορμή κάτι πολύ δυσάρεστο, την κηδεία για τον Δημήτρη Γκίμα. Βρεθήκαμε εκεί. Μου είπε ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία βλέπουν. Είπε ότι δεν έχει μιλήσει ακόμη αρμοδίως με τον ΕΣΑΚΕ και την ΕΟΚ για την άνοδο, οπότε νομίζω ότι από σήμερα θα γίνει αυτό. Και είπε κιόλας, έτσι να δώσω και την είδηση, ότι θα παίξουν στο Μεσολόγγι, ότι σκέφτονται να μεγαλώσουν τη χωρητικότητα του υπάρχοντος γηπέδου και θα παίξουν στο Μεσολόγγι, γιατί εγώ σκέφτηκα μήπως παίζανε στην Πάτρα, που είναι δίπλα η Πάτρα με το Μεσολόγγι, απέναντι. Αλλά μου είπε, όχι, λέει, θα παίξουμε στο γήπεδό μας, θα το μεγαλώσουμε. Εφόσον υπάρχει
προοπτική να μεγαλώσει το γήπεδο και να πληρεί τις προδιαγράφες. Γιατί όχι, για μένα είναι καλό να μην μετακομίζουν οι ομάδες, να πέσουν στον τόπο τους. Εντάξει, τώρα το Μεσολόγγι είναι μια πόλη, σε εισαγωγικά, στο πούμε, παρθένα από πάση. Ναι, ναι, σωστά. Σε υψηλό επίπεδο. Οπότε, γιατί να μην αγκαλιάσει, ας πούμε, όπως έγινε με τη Λίμνο, για παράδειγμα. Γιατί να μην αγκαλιάσει μια ομάδα η οποία θα την εκπροσωπήσει στις μεγάλες κατηγορίες, θα φιλοξενήσει μεγάλες ομάδες στην πόλη. Ποδόσφαιρο νομίζω δεν υπάρχει στο Μεσολόγγι σε υψηλό επίπεδο, δεν το γνωρίζω κιόλα. Οπότε, για ποιο λόγο, ναι, θα είναι θετικό πιστεύω. Και εντάξει, πρόκειται και για μια ομάδα, από όσο παρακολουθώ τουλάχιστον, που φαίνεται, δεν ξέρω άμα μπορεί να χαρακτηριστεί, γιατί πολλές ομάδες έχουν χαρακτηριστεί ως διάθετες αστέρες. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια όρεξη, ούτε έχει πέσει αρκετά χρήματα. Ναι, βέβαια. Οπότε, ναι, από τη στιγμή που είναι μια ομάδα που έχει φιλοδοξίες στην μπάσκετ λίγη, όχι απλά τη συμμετοχή της να πουλήσει τη θέση της. Πιστεύω ότι θα κάνει καλό σίγουρα. Έχουν μεράκι τα παιδιά εκεί πολύ. Είναι μια καλή κατάσταση, υγιής. Οπότε νομίζω ότι πράγματι έχουν τα χέρια. Τώρα... ναι, όπως βλέπω τα πράγματα, είναι προδιαγεγραμμένη η βούληση για άνοδο δύο ομάδων. Ναι. Αυτό φαίνεται να ξεκαθαρίζει. Ναι, ναι, βέβαια. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ και να κρατήσουμε μια επιφύλαξη, μια πισινή, ας το πούμε έτσι. Για το τελικά πόσες ομάδες θα παίξουν, γιατί δεν ξέρουμε αν θα παίξουν όλες οι ομάδες Α1 της φετινής Basket League. Να δούμε και τι κριτήρια. Θα δικαιωθεί ένας φίλος μου που μου έλεγε για 16 στο τέλος, με το ζόρι. Ναι, 16, όμως θα είναι 16. Αν κάποιες ομάδες δηλώσουν αδυναμία συμμετοχής, μπορεί να πάμε στα 14 πάλι. Ναι, λέμε τώρα για τον Ιωνικό και τον Πανιώνα να μην κρυβόμαστε. Αλλά εκ των έσω αυτοί λένε ότι δεν κατάλαβα γιατί εμείς να μην μπορούμε. Δηλαδή λένε ότι ψάχνει ο μεγαλομέτωχος του Πανιωνίου, ψάχνει συνοδοιπόρους, βρήκε κάποιους. Το ίδιο λένε ότι γίνεται μια κινητικότητα και για τον Ιωνικό. Οπότε σήμερα βγήκε η είδηση για τον Ιωνικό ότι αρχίζει η ανακατασκευή του Πλάτωνα, ναι. Της κανονικής του έδρας, έτσι. Ναι. Γιατί ο Ιωνικός φέτος έπαιξε στο Σοφία Μπεφών και σίγουρα δεν ήταν η έδρα του αυτή, άλλο η κανονική έδρα και άλλο ένα άλλο γήπεδο. Οπότε, μήπως πάμε σε 16. Μπορεί να πάμε σε 16, ναι. Πρέπει να δούμε βέβαια τι θα γίνει και με αυτό το θέμα της θέσπισης των κριτηρίων, των περιβόητων αυτών κριτηρίων. Σε μια ενημέρωση του πριν από μια εβδομάδα, κάτι παραπάνω τώρα, πριν από μια εβδομάδα νομίζω, ο ΕΣΑΚΙ είχε πει ότι θα συστήσει μια επιτροπή για το θέμα της αδειοδότησης, για να διαπιστώσει μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου πόσοι είναι ικανοί να αγωνιστούν στην μπάσκετ. Και πιστεύω ότι από αυτό το κομμάτι, από εκεί θα διαφανεί δηλαδή η κατάσταση. Αν όντως τηρηθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα του ΣΑΚΕ, πιστεύω ότι μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου θα έχουμε μια εικόνα αν οι ομάδες όντως θα είναι 16 λιγότερες. Για κάποιες δηλαδή δεν θα μπορέσουν να αγωνιστούν. Ναι. Τώρα, από εκεί πέρα, εδώ στα δικά μας έχουμε κάτι. Δεν βλέπω κάτι. Κοίταξε, στον Άρη επίκειται άμεσα μια επαφή με τον Δημήτρη Γουλιέρμο. Τι έγινε με την επιστολή, τι έγινε. Τίποτα. Οι επιστολές έχουν σταλεί την περασμένη εβδομάδα. Έχει ναι. Την εβδομάδα ακριβώς την Τρίτη. Οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι θα γίνει άμεσα μια επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές. Δεν ξέρω αν αυτή ήταν διαζώσεις ή σε κάποια άλλη μορφή. Από εκεί και πέρα είναι ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι μέσα στην εβδομάδα θα διαφανεί το τι μέλη γενέστε. Τουλάχιστον θα διαφανούν οι προθέσεις του μεγαλομετόχου μέσα στις επόμενες μέρες μάλιστα. Θα διαφανεί το τι μελιγενώστε, ποιες είναι οι προθέσεις του μεγαλομετόχου, αν προτίθεται να δώσει συμμετοχές, αν έχει κάποια πράγματα που θέλει επιμέρους να συζητήσει με τους ανθρώπους της ΚΑΕ. Και από εκεί θα δρομολογηθούν και όλες οι εξελίξεις. Η αλήθεια είναι ότι από τη μέρα που αισθάνεσαν δηλαδή επιστολές, δεν έχει προχωρήσει κάποια σημαντική εξέλιξη στον Άρη και δεν θα μπορούσε να προχωρήσει, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσει πρώτα αυτό το θέμα. Γίνονται φυσικά συσκέψεις σχεδόν καθημερινά και μεταξύ της διοίκησης και μεταξύ του τεχνικού team. Γίνονται κάποια πλάνα, καταστρώνονται κάποια πλάνα, όμως όλα θα εξαρτηθούν από την πορεία των συζητήσεων με τον ιδιοκτήτη, η οποία πιστεύω ότι θα έχει άμεσες εξελίξεις. Μάλιστα. Θα είναι άμεσες. Άρα περιμένουμε τη συνάντηση με το, ή τέλος πάντων να δώσει σημεία ζωής ο κύριος Γουλιέλμος. Ακριβώς. Μάλιστα. Και επί του αγωνιστικού φαίνεται ότι περιμένει και ο Άρης όπως και οι άλλες ομάδες σιγά σιγά να αρχίσουν να μπαίνουν στα γήπεδα.
Εντάξει, κάποιες ομάδες ξεκίνησαν προπονήσεις. Είδαμε το Περιστέρι. Το Περιστέρι. Ναι, έχουν ξεκινήσει προπονήσεις. Τώρα πιστεύω ότι αυτό θα γίνει και στον Άρη. Πρέπει να καταστρωθεί μετά το πράσινο φως της πολιτείας. Πιστεύω ότι θα καταστρωθεί. Ναι. Θα καταστρωθεί μάλλον ένα πρόγραμμα για να μπουν και οι παίκτες στο γήπεδο. Εντάξει, εδώ που τα λέμε, είναι ουσιαστικά σαν να έχουν κάνει καλοκαιρινές διακοπές. Πάμε σχεδόν στους 2,5 μήνες απαραξίας μόνο το καλοκαίρι. Συναντάμε, οπότε πρέπει να γίνει ξανά προετοιμασία, ας το πούμε έτσι, από την αρχή. Σωστά, σωστά. Ωραία. Έγινε, Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και πάλι και λίγο πιο μετά, αν χρειαστεί. Έγινε. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε τον Αντώνη Γκάτζιο. Τον αφήνουμε και πάμε κατευθείαν στον Κλήτο Καρκανιά για να μας δώσει και αυτό τη δική του άποψη για το ζήτημα, γιατί δεν μπορούμε να τον έχουμε τηλεοπτικά, αλλά μπορούμε να τον έχουμε φυσικά πολύ καλά και τηλεφωνικά. Λοιπόν, φεύγει ο Αντώνης, έρχεται ο Κλήτος και να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και στον ΠΑΟΚ, εκεί όπου βεβαίως και εκεί έχουμε νηνεμία και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έλα, Κλήτο, καλησπέρα, τι γίνεται? Καλά, Κώστα, όλα καλά, εσύ? Καλά, δόξα τω Θεώ. Κλήτο, νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια εβδομάδα που και πάλι δεν πρέπει να περιμένουμε τίποτα. Ή πρέπει να περιμένουμε. Για τον ΠΑΟΚ μιλάω. Όχι πολλά. Όχι πολλά. Όχι πολλά, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και μέσα από ένα μίνι ρεπορτάζ και αυτοί περιμένουν μια συνεδρίαση του Εσάκη. Η οποία είναι να γίνει την Πέμπτη. Α, θυμάμαι, την Πέμπτη, ναι. Ό,τι μπορεί να βγάλει αυτό. Άλλωστε, γενικά το ελληνικό μπάσκετ έχει μείνει λίγο πίσω με όλη αυτή την ιστορία. Ναι. Θα πρέπει να περιμένουμε λίγο παραπάνω. Άλλωστε, πέρα μου, έγινε αυτή η εισήγηση για τις εθνικές κατηγορίες. Κάπου είδα 6 όμιλοι. 6 όμιλοι στην τρίτη εθνική, ναι. Ωραία. Άντε, βγάλε άκρη. Καλά που δεν είμαστε στην εφημερίδα, πώς θα πει. Κυριακή βράδυ. Φαντάζομαι ποτέ. 6 όμιλοι, πράγματι. Και 4 και 3 στη Β' Εθνική. 9. Κυριακή και αυτή. Και εντάξει, Α2 ένα αγώνα παραπάνω. 18 ομάδες στην Α2. Ναι, και βάλε και 2 παιχνίδια θα είχε σίγουρα Κυριακή Α1. Και το γυναικείο περισσότεροι όμιλοι. Και το γυναικείο 2 κατηγορίες τουλάχιστον. Άλλα 10 παιχνίδια. Νομίζω ότι είναι καιρός να κάνω μια εφημερίδα. Κλείτο. Μόνο για το μπάσκετ. Ναι, μόνο που θα πουλιέται την επόμενη μέρα, δηλαδή. Θα βγαίνει την Τρίτη. Την Τρίτη, μπράβο. Ναι, γιατί άνετοι θα πηγαίνουμε Δευτέρα μεσημέρι στο γραφείο. Θα έχουν βγει τα αποτελέσματα όλα. Μια χαρά, χωρίς άγχος. Τρίτη πρωί, το 7ήμερο του μπάσκετ. Δευτέρα θα έχει τυπωθεί. Ναι, Δευτέρα την ετοιμάζεις, τη στήνεις και τα λοιπά. Διορθώνεις και όλα, θα βρεις όλα άνετα. 9 η ώρα κλείνεις, Τρίτη πρωί, το 7ήμερο του μπάσκετ. Τελείωσε. Έτσι, ορίστε, τη βρήκαμε τη λύση, τελειώσαμε. Το μόνο μας λείπει είναι χρηματοδότηση. Έλα μου, τώρα λεπτομέρειες πραγματικά. Τώρα βέβαια να πούμε ότι όλη αυτή η αναδιάρθρωση γίνεται με στόχο την οικονομική έτσι λίγο προστασία των ομάδων, έτσι, να αποφύγουν τις μετακινήσεις. Αν άκουσα καλά, ήταν για την Β' Εθνική, για τον τρίτο όμιλο. Όχι, λέω ότι όλη αυτή η αναδιάρθρωση γίνεται με στόχο την οικονομική προστασία. Ναι, για τον τρίτο όμιλο που μπαίνει στη δεύτερη εθνική και για το ότι οι όμιλοι στην τρίτη εθνική από 4 γίνονται 6. Αν αφήσουμε για λίγο την τρίτη εθνική, αυτός αναρωτιέμαι στη Β' Εθνική ένας ολόκληρος όμιλος 12 ομάδων, 12 για 12 ομάδες, μιλάμε. Ναι. Τι θα περιλαμβάνει στην κεντρική Ελλάδα? Εκεί λίγο είναι ένα ζώο. Ποιοι θα παίξουνε? Ποιοι θα παίζουν 12 ομάδες τώρα στην κεντρική Ελλάδα και μιλάμε για πιτεθνική, έτσι, δηλαδή μια καλή κατηγορία. Θα πάρουνε νομίζω και τη Δυτική Πελοπόννησο, μπορεί και όλη την Πελοπόννησο. Όλη την Πελοπόννησο και την κεντρική Ελλάδα. Ωραία. Ναι, γιατί η Πάτρα έχει αρκετές ομάδες εκεί που είναι να ανεβούν. Μια ομάδα από τη Λάρισα, ας πούμε, που είναι στην κεντρική Ελλάδα, πρέπει να πηγαίνει. Όχι. Η Λάρισα θα παίξει στο Βορρά, θα παίξει εμάς. Ναι, το πιο μακρινό, ποιο μπορεί να είναι, ας
Την Καρδίτσα. Τα Γιάννενα. Τα Γιάννενα. Από τα Γιάννενα μπορούμε να κατεβεί στην Πάτρα. Όχι, το πιο μακρινό σε αυτούς, για αυτόν τον όμιλο. Για τον κεντρικό όμιλο, η πιο μακρινή από εσάς. Εγώ νομίζω ότι τα Γιάννενα πρέπει να πάνε στον κεντρικό όμιλο κανονικά, η Ήπειρος. Θα δούμε. Τα Γιάννενα με την Πάτρα πλέον κλείτωνε 2 ώρες με την Ιόνια εδώ. Δεν την έχω βάλει. Ναι, βέβαια, είναι μια ευθεία κάτω, είναι, δίπλα είναι, που λέει ο λόγος δηλαδή. 2 ώρες. Δεν είναι πολύ μακριά. Εδώ 3,5 ώρες, 4 ώρες βαριά είναι να πας στη Λευκάδα, Θεσσαλονίκη Λευκάδα. Είχα κάνει 7 κάπου. Έρε Κλήτο, εσύ πήγες το 89. Όχι, το 89. Το 2007. Μετά το 2000. Εντάξει. Τώρα με την Ιόνια εδώ δεν υπάρχει θέμα. Εντάξει, οι αποστάσεις έχουν μικρύνει πάρα πολύ, αλλά έχει ομάδες. Εκεί Ιόνιο, Άρτα, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Τολοκαρνανία, Πελοπόννησο κτλ. Έχει να βρουν 12 ομάδες. Άρα για να το γεωγραφοποιήσουμε λίγο θα είναι κεντροδυτική Ελλάδα και οι υπόλοιποι. Δηλαδή η Βόρεια, η κεντροδυτική και όλοι οι υπόλοιποι. Η νησιωτική και η Αθήνα θα είναι στον όμιλο του Νότου. Ναι, οι υπόλοιπες ομάδες οι άλλες θα είναι στον κεντρικό. Και ο Βοράς θα είναι, Λάρισα και πάνω, θα είναι στο δικό μας όμιλο, στο βόρειο ας το πούμε όμιλο. Τώρα, Γρεβενά και τα λοιπά είναι ένα ζήτημα που θα παίξουν, αλλά εντάξει. Μα... Μακεδονία, πού να παίξουν. Ναι, θα παίξουν στο βόρειο όμιλο, γιατί λέγαμε για τις απο... Ναι, τα Γρεβενά παίζουν στον πρώτο όμιλο της δεύτερης εθνικής. Ναι. Της τρίτης εθνικής, η ομάδα των Γρεβενών εκεί. Τώρα θα έχουν ένα θέμα με τη μετακίνηση, θα δούμε. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι εντάξει, οικονομικά είναι θετικό. Λόγω των ημερών. Ναι. Μάλλον των μηνών που έρχονται. Το μηνό που έρχονται. Ακόμα εντάξει, δεν το έχουμε δει ποιο θα είναι το μετά. Υποθέτω ότι λόγω αυτής της όλης της ιστορίας που έγινε μέχρι τώρα και τα αποτελέσματα τα ζήσουμε από εδώ και πέρα. Το αθλητικό κομμάτι. Δεν βλέπεις και εσύ να γίνεται κάτι, ε. Για τη νέα χρονιά δεν βλέπεις κλειστά γήπεδα και τα λοιπά. Είσαι απεσιόδοξος δηλαδή. Ναι, αυτό που βλέπω εγώ είναι άδειες κερκίδες. Άδειες κερκίδες. Τουλάχιστον στο ξεκίνημα. Και κλεισμένο το θυρών. Μπράβο. Γιατί πώς θα είναι κάτι άγνωστο. Δηλαδή εδώ οι περισσότεροι και οι ειδικοί και όλες έλεγαν ότι τον Οκτώβριο θα επιστρέψει. Χτύπα ξύλο, χτύπα ό,τι θέλεις. Τι να προγραμματίσεις τώρα όταν ακούς αυτό. Τι να προγραμματίσεις. Δεν ναι. Πεθαίνει, λέει. Κοιμάται, αλλά με την δροσιά σιγά σιγά του φθινοπόρου ξυπνάει. Βλέπω να έχουμε ντράβαλα το φθινόπωρο πάλι, πλάκα-πλάκα. Ναι, γιατί το καλοκαίρι είμαστε και λίγο φλούφλες. Δηλαδή, παραλία, ο ένας πας στον άλλον. Καλά, δεν είδες ήδη τι γίνεται αυτές τις μέρες. Φαντάσου από τον Μάιο. Οι Έλληνες δεν έχουν ξαναδεί θάλασσα. Και πρέπει το Μάιο να πάνε να κολυμπήσουν όλοι μαζί. Δηλαδή πραγματικά αυτό που έγινε με την επανομή, όντως. Ναι, ναι. Με το που έγινε, βγήκε η ζέστη, αυτό που είπες, σαν να μην έχουμε δει θάλασσα στη ζωή μας ποτέ. Λες και είμαστε στην Ουγγαρία. Ναι, ποτέ. Και ξεχύθηκαν όλοι, δηλαδή... σαν να μην υπάρχει αύριο. Έτσι. Δεν θα κολυμπήσουμε τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, έτσι. Το Σεπτέμβριο. Έτσι, πραγματικά. Έτσι είναι. Τώρα, είπαμε για τον ΠΑΟΚ δεν έχει κάτι, έτσι, οπότε... Κοίταξε Κώστα, μιλούν μεταξύ τους. Μιλάνε, ναι. Οι θεσμικοί γενικός του κλαμπ, σε προκαταρκτικό στάδιο, λόγου χάρη, συζητούν το... Από την που δεν υπάρχει ομάδα, ναι. Υπάρχει 1,5 συμβόλου ουσιαστικά, ότι θα πρέπει να πάρουν 5 Έλληνες και 6 ξένους. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση ως σκεπτικό στην αρχή να μην υπάρξει απόφαση οριστική για 6 ξένους. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Διαφορετικά η ομάδα σε ένα μπάζιο το οποίο δεν θα είναι μεγαλύτερο φυσικά από αυτό που υπήρχε φέτος. Οπότε αρχικά, σε αρχικό στάδιο, ένα project έχει να κάνει με 5 Έλληνες μίνιμου. Ναι. Και 6 ξένους. Τώρα, από τη στιγμή που η ομάδα είναι καινή σε συμβόλαια, δηλαδή υπάρχει ο Ιατρίδης, που είναι πολύ
πολύ νεαρός και ο Καράς, ο οποίος λογικά θα γίνει μια προσπάθεια στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του να δοθεί κάπου να παίξει. Μιλάμε δηλαδή για τον Ιατρίδη και άλλα 11 συμβόλαια τουλάχιστον, υπάρχει ένα 12 δηλαδή. Άρα βγαίνει το νούμερο 5 και 6. Αν υπάρξει κάτι που θα θεωρηθεί σε εισαγωγικά λαβράκι, θα πάει 6 και 6. Ναι. Θα πάει 6 Έλληνες. Αυτά συζητούν τώρα. Συζητούν το γεγονός ότι θα γίνει μια κουβέντα με τουλάχιστον 2 παίκτες του ρόστερ που τελείωσε φέτος. Θα ήταν και τρίτος, αλλά ο τρίτος αποχαιρέτησε. Πήγε στο Ισραήλ. Ο Σόρτερ. Τον θέλαν τον Σόρτερ τόσο πολύ, ε. Καλός παίκτης ήταν. Φάνηκε ο Σόρτερ κυρίως εκτελεστικά και με κάποια διάθεση, αμυντικά διάθεση. Σε έναν πάγο ο οποίος ήταν πολύ κακός. Ήρθε λίγο χοντρούλης και τα λοιπά, αλλά εντάξει, καλός είναι. Είχε την πυροκυλιά του, την είχε, αλλά πρέπει να είναι έτσι το σουλούπ του. Ναι, όντως. Δεν νομίζω ότι μπορεί να τον δεις αυτό να σπίνω ποτέ. είναι ένας καλός επιθετικός, γενικώς δεν βλέπει δεξιά-αριστερά, κυμαίνει πολύ στο σουτ. Είπαμε, σε αυτό το πάγο που ήταν τελευταίο φέτος, η χειρότερη σεζόν της ιστορίας του, φάνηκε ο Σόρτερ. Δεν είναι κακός παίκτης. Δεν είναι κακός, όχι. Για μια ομάδα από το 5-6 και κάτω, ένας καλός παίκτης στα Garden. Μια χαρά είναι. Τον είδαν και θα μπορούσαν να συζητήσουν κάτι, αλλά πήγε εκεί πέρα τώρα. Οπότε, από ό,τι είχε φέτος η ομάδα, φαίνεται ότι θα γίνει μια κουβέντα με τον Σχίζα και τον Μαργαρίτη, με πολλά αν. Και τα πολλά αν έχουν να κάνουν μόνο με το οικονομικό. Μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι δύο παίκτες είχαν φέτος μαζί 125.000 συμβόλαιο. Έτσι, είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Δεν συζητάμε για αυτά τα λεφτά. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιες αντιμετωπικές δυσκολίες, γιατί οφείλονται χρήματα στον Σχίζα αρκετοί μήνες. Και υπάρχει και ένα θέμα με τις εγγύσεις του Μαργαρίτη, οι οποίες έχουν συμφωνηθεί να δοθούν στο πρώτο μισό της επόμενης σεζόν. Εδώ όμως τίθεται και ένα σημαντικό θέμα. Πιο τηλεοπτικό που δεν υπάρχει τώρα, ποιες χορηγίες, σωστά, όταν δεν θα υπάρχουν φυλαθείς κερκίδες. Είναι ένα πολύ μαχητό αυτό ζήτημα για το αν θα πρέπει να προχωρήσουν αυτές οι, μάλλον να ενεργοποιηθούν αυτές οι συμφωνίες που έγιναν. Μιλάμε για τον εισεχωρής του Μαργαρίτη. Είναι ένα περίπλοκο ζήτημα αυτό. Ναι. Τέλος πάντων, είναι δύο παίκτες που θεωρητικά θα γίνει να κουβεντά. Το ξεχνούν τον Σαρικόπουλο, γιατί για την ώρα γιατί έχει αυτή την επέμβαση, όπως είπαμε, και θα αργήσει να μπει στο κόλπο. Ξέρεις τώρα ποιος γύρισε αυτές τις μέρες, ε? Ποιος γύρισε από Ισπανία? Ναι. Ο Βάσκος. Οχ, το βρήκες κατευθείαν. Αφού είναι υποψήφιος. Μην τα λες, ρε φίλε, στον αέρα αυτά. Είναι υποψήφιος, ε. Στον αέρα, ότι ο Πάου θα πάει καλά. Σωστό και αυτό. Ότι αύριο θα είναι Τετάρτη. Α, είναι υποψήφιος. Τι υποψήφιος, δηλαδή, βουλευτής. Σε ένα δυστροπικό μέλλον. Να είδηση. Και με κάποιες προϋποθέσεις και με κάποιες κουβέντες με ανθρώπους που είναι έξω από την ΚΑΕΠΑΟΚ. Υπάρχει ένα σενάριο που θέλει την επιστροφή του. Μην ξεχνάμε ότι είναι 36, οικογενειάρχης, Θεσσαλονίκη είναι η πόλη του. Σωστά. Αν ο ίδιος βέβαια νιώθει καλά ότι μπορεί να συνεχίσει στην Ισπανία, δεν το συζητάμε. Στην Ισπανία θα πάει ο άνθρωπος, εκεί βρίσκει τον εαυτό του. Στην Ελλάδα δεν το βρίσκει. Ειδικά ναι. Όσες φορές γύρισε στο ΠΑΟΚ, δεν ήταν ευχαριστημένος. Δυστύχησε ο Βασιλιάδης. Στην Ισπανία είναι ευτυχισμένος. Το θέμα είναι αυτό το παιδί που θα νιώθει καλά. Φυσικά το οικονομικό έχει τεράστια διαφορά Ισπανία-Ελλάδα. Ισπανία να λέμε είναι ομπρατόριο, έτσι δεν έχει σημασία. Ναι. Όλα αυτά είναι προϋποθέσεις και αν και εφόσον, αλλά σε ένα καλό σενάριο, δηλαδή αν οι προϋποθέσεις αυτές φτάσουν στο καλό σημείο, ναι, υπάρχει μια σημαντική πιθανότητα ο Βασιλιάδης να γυρίσει και να παίξει το πρόγραμμα. Να είδηση βόμβα. Νομίζω ότι γενικώς έχει συζητηθεί. Γνωστό. Και από
μέσα στη σεζόν, προς το τέλος της, δηλαδή πριν το Μάρτιο, θα φύγει ο Κώστας από τον Αμπρατόριο και παίζει λίγο και τα λοιπά. Μου φαίνεται είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Ναι. Δεν το θυμάμαι κιόλας. Και είχε πέσει ο μέσος όρος συμμετοχής του. Αλλά είναι καλά τώρα. Οπότε... Μια χαρά τα έβαζε τα τριποντάκια. Δεν... Τα θέματα σε αυτό το επίπεδο σου τέλει το ελληνικό μπάσκετ δεν έχει. Δεν έχει, αυτό λέμε. Αυτό λέμε και στην εθνική έπρεπε να παίζει. Εγώ επιμένω, αλλά τέλος πάντων. Δεν μου λες μήπως. Έπρεπε να είναι μια εναλλακτική. Δεν λέω να παίζει ή να μην παίζει, αλλά έπρεπε να είναι. Βέβαια, τώρα αφού δεν έχουμε σουτέρ, λέμε δεν έχουμε σουτέρ και τον έχει. Σαν και αυτό δεν υπάρχει. Ένα το. Βάζει πέντε τρίποντα στην Ισπανία και εμά δεν μα κάνει. Κώστα λέει, είχε κάνει τη δήλωση τη χρονιά πριν λίγε μέρε, λέει με τον Κλήτο, ότι αν αναλάβει ο Ιβάν, ο στόχο του ΠΑΟΚ θα είναι η οκτάδα. Καλά, εννοείται. Εγώ δεν είπα οκτάδα. Εγώ το είπα. Α, ναι, όχι, σαφώς πιο πάνω, αλλά αναλάβει ο Ιβάν πιο οκτάδα. Παραπάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση με αυτό το στόχο να αναλάβει ο Ξαβίδη. Ναι, τι οκτάδα τώρα. Οκτάδα είναι δύο νίκες από τώρα που, από φέτος που ήταν τώρα η ομάδα. Έχασε δύο μάτς την παράταση, ναι. Θα τα κέρδιζε τα οκτάδα. Τι οχτάδα τώρα, με Ιβάν τώρα θα πας για οχτάδα, με Ιβάν θα πας για τριάδα θα πας. Ναι, αν δεν υπάρχει Ολυμπιακός για διάδα, δεν καταλαβαίνω. Φυσικά, εννοείται, δηλαδή με Παναθηναϊκό ΑΕΚ, μετά δηλαδή θα λες ότι έχω τον Ιβάν Σαββίδη και θα φοβάσαι ας πούμε τον Προμηθέα και το Περιστέρι. Καταρχάς, αν υπάρχει οικογένεια Σαββίδη, γιατί να φοβηθείς τον Αγγελόπουλο. Δεν το καταλαβαίνω. Τη ΣΑΕΚ εννοείς. Ναι, βέβαια, εννοείται. Τη ΣΑΕΚ, για ποιο λόγο. Σωστά. Άλλο αν υπάρξουν και οι άλλοι Αγγελόπουλοι, πλακώσουν στο μεταξύ. Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Με Ιβάν τους θέλουμε αυτούς. Ναι, με Ιβάν τους θέλουμε αυτούς να είναι και Ολυμπιακός στη μέση. Δεν μου λες Κλήτο. Η ΑΕΚ φέτος πόσο μπάτζετ μπορεί να είχε. 3-4. 2. 4 όχι. Αλλά γύρω στα 3, ναι. Σίγουρα είχε 3. Άρα με Ιβάν. Με Ιβάν. Γιατί είχε και πολλές αλλαγές. Έκανε πάλι αλλαγές. Ναι, έκανε. Ναι, πάλι έκανε αλλαγές, ναι. Κάποιος δεν πλήρωσε και πήρε Ιβάν. Όπως κάθε χρόνο. αυτό πράγματι είναι ένα σύστημα περίεργο να έχει τόσα λεφτά και τα δίνει. Τα καθαρίζει στο πίσω φυτίλι, αλλά γιατί να. Γιατί το κάνει. Είναι να φτάνει μέχρι εκεί. Δηλαδή, κατά τα ψέματα επικοινωνιακά, δεν είναι credit αυτό για την ΑΕΚ. Μα χάνει και 30 χιλιάρικα από τα δικαστικά σε κάθε τέτοιο. Είναι και τα έξοδα, αλλά είναι και η εικόνα. Μου κάνει εντύπωση πραγματικά. Ενώ δεν είναι κανένα πρόβλημα. Τα καθαρίζει. Τώρα αυτό έμεινε, ας πούμε, του λόγου της κατάστασης. Έμεινε αυτό το παν λίγο παραπάνω, αλλά ό,τι παν. Βέβαια, ακούγεται στην πιάτσα, σου λέει μπαν τώρα η ΑΕΚ. Για μια ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ τώρα, έτσι. Ναι. Με τους τίτλους που έχει πάρει. Σωστά. Φαίνεται πολύ έτσι. Συμφωνώ. Εντυπωσιακό είναι. Ναι. Λοιπόν, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης, ο οποίος μας παρακολουθεί φανατικά, παοξής μπασκετικός. Ο Βασιλιάδης λέει όμως, η παιδιά λέει, είχε δηλώσει ότι είχε κλείσει ο κύκλος του σπέκτη στον ΠΑΟΚ. Και τι έγινε, ναι. Πολύ εύκολα να τρέπονται. Ναι. Όταν υπάρχει ο κατάλληλος άνθρωπος να συζητήσει μαζί του, πολύ εύκολα να τρέπονται. Πανεύκολα. Ούτε καν το είπε, θα πει. Ούτε καν, εγώ είπα τέτοιο πράγμα. Εγώ είπα ότι αν και αυτό και τα λοιπά. Ναι, όταν το είπε ήταν κάποιες προϋποθέσεις και ένα στάνταρ ΠΑΟΚ. Λέω ότι θα επιστρέψει ένα διαφορετικό ΠΑΟΚ. Όχι μέσα στο παρκέ και έτσι, έξω από το παρκέ. Έτσι. Δεν είπαμε ότι θα έρθει ο Πορά, ήρθε ο Βασιλιάδης αύριο, πήρε δουλειά, μπαίνει στο κήπεδο, δες πως είναι ο ΠΑΟΚ. Πάντα μιλάμε σε ένα υποθετικό πλαίσιο και ο Κώστας όταν είχε κάνει εκείνη τη δήλωση τότε, την είχε κάνει για εκείνον τον ΠΑΟΚ εκείνης εποχής, όπως ήταν τότε η κατάσταση. Το οποίο δεν έχει αλλάξει πολύ. Η αλήθεια. Μπαίνει σε αυτό το επίπεδο. Η αλήθεια είναι. Μήπως να σου κάνω καμιά σφήνα να τον πάρω εγώ, γιατί και εγώ θέλω να σου τέρ. Θέλεις. Έχω το Ζάρα να πάρω και το Βασιλιάδη να σας κάνω γιο-γιο. Θα είναι πρόβλημα αυτό η χημεία της ομάδας. Θα ποιος θα στάει περισσότερο. Δεν πειράζει. Εδώ ο Τζαμ Σμιθ έφυγε. Μη φύγει και ο Ζάρα. Όπα. Δεν έφυγε ο Σμιθ γι' αυτό. Έρε Κλήτο, αμέσως να τα πεις όλα. Με Ζάρα και Βασιλιάδη και ένα καλό Αμερικανό point guard, επιστεύω ότι
15 πόντους μέσα στο παλατάκι σου ρίχνω εύκολα. Ένας από τους τρεις θα φύγει μέχρι το Φεβρουάριο. Άνοιξε την πόρτα σου μέχρι τελείως. Παίρνω Βασιλιάδη, τέλος. Άκου εκεί πληρωμένος, αλλά ένα ήρθε ο Σόρτερ και ο Μπράουν τώρα και σουτάουν περισσότερο και έχουν περισσότερο την μπάλα. Άλλο πάλι και αυτό. Και κατέβασε μύτη και έφυγε. Δεν γίνοντας. Πρέπει να τον... Ήταν και πληρωμένος. Πρέπει να τον βγάλω. Μπορεί να πει ξέρεις ότι ναι, αν μου καθυστέρησαν μια δόση, μπορεί να πει σαν δικαιολογία. Κάπου το είχε πει τότε νομίζω, τότε που γινόταν. Το είχε γράψει στο Instagram και, είχε μα... το είχε γράψει, και τον βρίζαν από κάτω. Δεν είχε δώσει λεπτομέρειες, απλώς είχε γράψει ότι υπήρχε οικονομική μια θερμότητα. Ρωτήστε την ομάδα, κάτι τέτοιο του είχε γράψει. Όχι, το είχε πει κανονικά, ότι υπάρχει οικονομική θερμότητα. Προφανώς υπήρξε μια καθυστέρηση. Πάντως τακτοποιήθηκε. Δεν μπορεί να είναι αυτό το πρόβλημα. Τώρα ο άνθρωπος έφυγε γι' αυτό. Ναι. Εντάξει. Γιατί προφανώς ήθελε ένα καλό συμβόλαιο του χρόνου. Ήθελε να συνεχίσει να σουτάρει πολύ, να σκοράρει πολύ. Τα νούμερά του. Βέβαια. Καλά, ρε κλείτο. Και φεύγεις από ομάδα τώρα επειδή πήρε τον Μπράουν. Το μεγάλο Μπράουν. Τον νικητή στο διαγωνισμό τριπόντο, μην το ξεχνάμε. Βέβαια, και το Σόλτερ. Και ο Σόλτερ σου τάει πολύ. Από το δεξί στο δεξί. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά. Όταν η ομάδα γενικά είναι ό,τι να είναι, φυσικά όποιος μπαίνει καινούριος και έρχεται ο Αμερικάνος, είμαι εγώ τώρα, σου τάω, κάνω, ποιος θα μου πει κάτι. Φυσικά κοίταξε, όταν έχεις, νομίζω αυτά που είπε ο Κωνσταντινίδης τα απηχούν όλα αυτά που λέμε. Αλλά όταν έχεις την πίεση του αποτελέσματος και σου λέει ο Γιώργος Σαββίδης, εγώ σας δίνω λεφτά, πάρτε ένα παίκτη παιχταρά να σωθείτε, ξέρω εγώ. Ναι, αυτό είναι το επιφανειακό, το πρώτο στάδιο. Υπάρχει και δεύτερο στάδιο. Οπότε εσύ που ξέρεις την ομάδα, είσαι τόσα χρόνια εκεί, ξέρεις ποιες είναι οι αδυναμίες, ξέρεις τι θέλει η ομάδα για να σώθει. Δεν μπορεί να πηγαίνεις και να κάνεις μια κίνηση που είναι ό,τι να είναι. Τι ήταν μια κίνηση, ό,τι να είναι. Χιασμένα τα μαλλιά, απελπισία. Παίρνεις ένα παίκτη που τον ξέρεις ότι είναι κουτρουβάλας και παίρνεις ένα... Να παίξει 8 μήνες. Σωστά. Και παίρνεις ένα παίκτη που παίζει πάνω στον καλύτερό σου. Θέμα χημίας. Είχες τρεις παίκτες που ο καθένας ήθελε την μπάλα στα χέρια του. Έτσι. Αυτό. Ήθελε να σουτάρει. Δεν γίνονται οι ομάδες. Χάνεις τον καλύτερό σου γιατί εκνευρίζεται. Κρατάς αυτόν για να σου πάρει κανένα μάτσο, υποτίθεται και τα λοιπά. Επειδή είναι. Σούταρ από το κέντρο. Έβαζε ένα. Οπότε τι ωραία. Τι ωραία, τι καλά. Διώχνεις και τον καλύτερό σου αμυντικό ξένο, τον Wiggins. Και τον καημένο, το φιλότιμο των άλλων με τα μαλλιά και κοντεύεις να πέσεις. Μας ρωτάει ο Δημήτρης, ο Wiggins υπάρχει ενδεχόμενο επιστροφής. Γιατί ελεύθερος δεν είναι. Δεν έχει πάει πουθενά. Ναι, μια χαρά μπορεί να γυρίσει του χρόνου. Αν το θέλει ο προπονητής, είναι ελεύθερος παίκτης ο Wiggins. Ο οποίος έφυγε μάλιστα και χωρίς έτσι κακία νομίζω. Έτσι. Έγραψε κάτι εκεί, ευχαριστώ. Κοίτα το σύνολο φίλων Καλιφόρνια. Του τα γράψανε προφανώς. Επειδή δεν είναι πιτσιρικός, είναι 31 πόσο είναι, δεν θα δεχόταν σε εύκολα αυτό. Αλλά όχι, είναι συναισθηματικός τύπος. Ναι. Είναι παιδί, είναι όσο τον συναστράφηκε και ελάχιστε. Ναι, είναι τέτοιος, ναι. Πολύ ήρεμο παιδί, ούτε τίβα, ούτε τίποτα. Μάλιστα. Μακάρι να γυρίσει, αν χρειάζεται ένα τέτοιο παίκτη, ναι. Προπονητή βρήκαμε. Το Μέξα. Ωραία. Στηρίζουμε Μέξα. Συμφωνώ. Μέχρι το τέλος Μαΐου. Ρε Κλήτο, τους έχεις φάει όλους, μιλάμε δηλαδή. Δεν στεριώνει κανείς. Σωστά. Οπότε ας κάνουμε πρώτα διοίκηση. Να πούμε ότι η παρούσα τελειώνει τις παρούσεις διοίκησης. Ναι. Τελειώνει θητεία τέλη Ιουνίου. Διοικούσης επιτροπής. Ναι, ναι. Τελειώνει τέλη Μαΐου, άρα πρέπει να οριστεί καινούρια. Τελειώνει τέλη Ιουνίου. Αν αφαιθεί η κατάσταση να πάει μέχρι τέλος Ιουνίου, τότε αν δημιουργεί μια νέα διοίκηση,
που δεν θα είναι απλώς στα χαρτιά, γιατί μπορεί η δίκηση να γίνει τώρα, έτσι, τώρα με τις 5 Ιουνίου και να αρχίσει να λειτουργεί. Μην περιμένει δηλαδή μέχρι τις 30. Αν περιμένει μέχρι τις 30 να βγει το ποιοι θα είναι, πώς θα είναι, τι θα κάνουν, μετά κινδυνεύουν τα περιθώρια. Ναι, πραγματικά, έτσι είναι. Ωραία. Μιλούν και γι' αυτό, έτσι. Δηλαδή, όπως είχαμε πει, υπάρχουν 3-4 οι οποίοι έχουν κάποιες επαφές. Δεν τους έχουν συναντήσει σε άλλα διοικητικά συμβούλια ομάδων του ΠΑΟΚ. Ομάδων του ΠΑΟΚ, δηλαδή. Ο Δημήτρης μας ρωτάει αν ξέρεις ονόματα για προπονητές. Άμα αρχίσουμε από τώρα. Τι να αρχίσουμε, ξέρω, σου πω δύο ξένους. Όχι. Ο Μέροδης και τον Σντόφτς. Έρεκλει το αμέσως να τα πεις ο Σντόφτς αφού βρήκε ομάδα, είπαμε. Τον είχαμε προχθές. Βρήκε ομάδα για τον χρόνο. Ναι, ο Σντόφτς βγήκε Γαλλία. Α, ναι, δεν το έχω. Στην Παρί Λεβαλουά που λέγεται Μετροπολιτέν φέτος. Ναι, αυτό έγινε και σύντομα. Ναι, τώρα. Όχι, και άλλη είδηση. Τον θέλατε, πες. Καλά ρε φίλε, εγώ σε πληρώνω για να τα λες τον Κούση στο ίντερνετ. Θέλω να κάνω κάτι άλλο. Δηλαδή, είπες ότι ο ΠΑΟΚ έκλεισε το Μουλαουμέροβιτς και εμείς τι θα πουλήσουμε αύριο ρε φίλε. Δύο παρατέτα το πω τηλέφωνο. Δεν μου λες κλειτό, ο Μουλαουμέροβιτς είναι στο Κόσοβο ακόμα. Ήταν εκεί. Δεν θυμάμαι. Είχε ένα πρόβλημα με τον πατέρα του. Πέρσι και αρνήθηκε γενικά την πρόταση του ΠΑΟΚ, δεν μπορούσε να φύγει από το Ζάγκρεμπ. Το Ζάγκρεμπ ήταν ο πατέρας. Ναι. Κροάτης, ναι. Αυτός, η τελευταία δουλειά ήταν στο Κόσοβο, ναι. Είναι βοηθός κάπου, λέει, στην Κροατία. Εύκολα φεύγει βοηθός. Μισό λεπτό. Σε μαύρα χάλια. Εδώ διαβάζω ότι είναι προπονητής στη Σλόμποντα Τούζλα. Η οποία παίζει στην ABBA League. Η ABBA League τι είναι? Η ABBA είναι Αδριατική. Η Αδριατική και στη Βοσνιακή Λίγκα και είναι και βοηθός προπονητής στην Εθνική Ομάδα της Κροατίας. Εντάξει, εύκολα. Έλα ρε μούλα, παιχταρά. Γεια σου Λόμποντα, πώς την είπαμε? Τούζλα. Τούζλα. Τούζλα εδώ στην Αστροβάλτα δεν είναι, Τούζλα. Μάλλον πρέπει να πάμε και εμείς για κανένα μπάνιο, Κλήτο, γιατί ναι. Και... Ωχ, μούλα, πω. Είχε γίνει μια επαφή, νομίζω, μαζί του, δεν είχε γίνει. Αυτό λέω, ότι είχαν μιλήσει πέρσι, τη σεζόν αυτή. Αλλά είχε πρόβλημα με τον πατέρα του άνθρωπος και δεν μπορούσε να αφήσει. Έτσι είχε, τουλάχιστον, δεν μπορούσε να αφήσει. Ωχ, κάτσε να το στείλω πρόσκληση να μιλήσουμε στην εκπομπή αύριο. Τώρα, κιόλας αυτό κάνω. Λοιπόν, μας είπες ένα παίκτη, μας είπες και προπονητή, μας είπες και τίποτα άλλο. Μας είπες και για κανένα επενδυτή. Επενδυτής, όχι, επενδυτής δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Ο λαός. Ο λαός, ο λαός, ο λαός. Ο λαός είναι επενδυτής. Ο λαός, σικά. Ο λαός. Λοιπόν, εδώ βλέπω... Όχ, το χάσαμε. Πού πήγε. Το πω... Πάει και αυτός. Τι στόμα έχω, ρε. Βλέπω εδώ μια σερβική. Δείτε τη μετάφραση. Ανακοίνωση της Σλόμποντα Τούζλα. Α, ότι έκανε διάλεξη, ευτυχώς. Λύνεται η συνεργασία μας με τον... Όχι, επειδή έχουν ένα συμβολάκι το χέρι που υπογράφει ότι τον ανανεώσαν για του χρόνου. Αλλά δεν αυτό, είναι ότι έκανε διαδικτυακό σεμινάριο ο Μουλαουμέροβιτς και το έχει η επίσημη σελίδα της ομάδας, της Τούζλα. Άμα αρχίσει τα σεμινάρια τα διαδικτυακά σημαίνει ότι γεια σας. 13 Μαΐου. Είναι αυτό. Είναι το σεμινάριο. Όλοι αυτό κάναν. Το εποχοντές αυτό κάναν. Έχει κάτι ωραία μπαράκια στην Τούζλα, στη δικιά μας, πες του. Στην Τούζλα, στην Βοσνιακή, δύσκολα. Πω, φοβερά πράγματα. Λοιπόν, εντάξει Κλήτο, αύριο θα πούμε περισσότερα. Αύριο θα πούμε περισσότερα. Να είσαι καλά. Έγινε Κώστα. Γεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Κλήτος Χαρκανιάς. Νομίζω πολύ, πολύ χρήσιμη η σημερινή παρουσία. Τώρα όμως θα πάω κατευθείαν στο φίλο μου, στον Θωμάκη Ρίτσι, και αυτόν τηλεφωνικά θα τον βγάλουμε σήμερα, για να τον έχουμε σχετικά με τις τρομερές αλλαγές
που υπάρχουν στις εθνικές κατηγορίες, υπό την έννοια της αύξησης των ομίλων και θα πούμε και τις πρώτες αντιρρήσεις που καταγράφονται. Για να δούμε αν μπορεί ο Θωμάς να μας μιλήσει. Έλα, Κώστα μου. Τι κάνεις, Θωμά, καλησπέρα. Καλησπέρα, πώς είμαστε, τι κάνουμε. Θωμά, έχεις την παγκόσμια αποκλειστικότητα, πρωτοπορία, ότι είσαι ο πρώτος καλεσμένος που βγαίνει στην εκπομπή δεύτερη φορά. Α, μάλιστα. Αυτό να το κρατήσω, έτσι. Βέβαια. Βέβαια. Θα κάνουμε και τρίτη, μάλλον, γιατί θα έχουμε μεγάλες εξελίξεις από ό,τι βλέπω. έτσι μου φαίνεται και εμένα. Γιατί γίνεται ο χαμός. Έτσι μου φαίνεται. Θωμά, καταρχήν, εγώ είπα λίγο βέβαια την είδηση. Θέλω να μου ξεκαθαρίσει το εξής. Αυτό είναι εισήγηση, δεν απόφαση. Είναι εισήγηση, βέβαια, της εκτελεστικής της Επιτροπής των Αθλημάτων. Είναι εισήγηση, αλλά είναι πολύ κοντά στο να γίνει και απόφαση. Αλλά αυτή είναι η εισήγηση. Ναι. Η οποία εισήγηση τώρα να τα πάρουμε από την αρχή. Όπως την άλλη φορά, Α2, 18 ομάδες. Α2, 18 ομάδες. Έχουμε και λέμε, λοιπόν, μία ομάδα πρότεινε, να ξεκαθαρίσουμε αυτό να τελειώνουμε, ναι. Ο Μίλους, το οποίο απορρίφθηκε, η ομάδα αυτή, από ό,τι λένε πληροφορίες μας, είναι τα Ανατόλια. Τι απορρίφθηκε. Η περίπτωση των δύο ομίλων. Το πρότεινε, δεν προχώρησε. Απορρίφθηκε από τους υπόλοιπους. Μάλιστα. Πάμε, πάει αυτό. Από εκεί και πέρα έχουμε να κάνουμε με την άνοδο. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα. Ναι. Ο Διαγόρας από την πλευρά του θέλει να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση, έτσι. Να πάρει την άνοδο, σου λέει μου ανήκει, έχω βγει δεύτερος, αλλά κανένας άλλος δεν συμφωνεί με αυτό και έτσι. Θωμά, πόσους βαθμούς διαφορά έχει. Ο Διαγόρας. Ναι. Δύο. Ο Διαγόρας έχει 37 βαθμούς. Ναι. Εννοείς από τον τρίτο, έτσι. Από τον τρίτο, ναι. Δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Τρεις βαθμούς, τρεις νίκες, δεν είναι και λίγες. Δεν είναι και λίγες. Εντάξει, τρεις είναι, ναι, όντως. Αλλά έχει και play-off. Ναι, και αυτό είναι εκείνη το ζουμί. Σου λένε λοιπόν οι υπόλοιπες ομάδες, εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε στο λαιμό μας και να δώσουμε τη δεύτερη θέση σε κάποια ομάδα τη στιγμή που υπάρχει διαδικασία των play-off. Και όπως έχει ζήσει και εσύ με τον Ηράκλη, στα play-off ανατρέπονται πράγματα. Άσε, μη μου το θυμίζεις. Το θυμίζω γιατί μου είχε κάνει εντύπωση εκείνη η ιστορία, γιατί θεωρούσα δεδομένο ότι θα ανέβεις. Βέβαια. Εκεί τη χρονιά μαζί με τον Πανιόνιο πήγαιναν τη τρέλα χέρι-χέρι στην πρώτη θέση και τελικά ανέβηκε ο Φάρος. Έτσι. Οπότε είχε εξαιρετική ομάδα, αλλά έκανε δύο break. Πέρασε το, έσπασε την έδρα του Δούκα. Σωστό. Και μετά κέρδισε και σαν. Δηλαδή, άρα η ιστορία μας λέει ότι. Βέβαια. Στα play-offs όλα γίνονται. Όλα γίνονται. Ποιο θα βρεθεί την καλύτερη μέρα. Δεν είναι και τεράστιε διαφορέ δυναμικότητα. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Αν έπεφτε. Στα play-off Διαγόρας Ολυμπιακός, έτσι, και ο Ολυμπιακός ήταν στο 2-0, γιατί είχε κερδίσει μες στο Εγάλιο. Έτσι. Μου λέμε ότι δεν θα ανέβαινε ο Ολυμπιακός. Έτσι. Άρα βλέπω αυτή η δεύτερη θέση να κρίνεται με κάποιο τρόπο, με κάποιο στυλ wild card. Λες να πηγαίνει έτσι, γιατί τώρα, αυτό που λες όντως, πέμπτος θα μπορούσε, αν ολοκληρωνόταν η κανονική περίοδος, να είναι Ολυμπιακός. Οπότε... Και είχε κερδίσει το Διαγόρα, νομίζω. Κάτι τέτοιο δεν είχε γίνει. Είχε κερδίσει με το κρεσέ τα 7 τρίποτα του Τζόλου. Είχε κερδίσει μέσα στο Διαγόρα. Στο Εγάλαιο. Ναι. Αν ο Ολυμπιακός έβγαινε. Δεν ξέρω αν θα έβγαινε τέταρτος, ξέρω εγώ, πέμπτος για να αντιμετωπίσει το Διαγόρα. Μπορεί να έβγαινε πιο πάνω και να το αντιμετωπίσει το τελικό. Τι μου λέει εμένα ότι δεν θα ανέβαινε ο Ολυμπιακός. Ήταν πολύ πιθανό με 2-0. Κέρδισε με το σεφ. Σωστά. Ναι. Και δύο. Δεν μία φορά έστω μέσα στο σεφ. Ναι. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Εννοείται δεν είναι εύκολο. Και ένα παιχνίδι το οποίο θα ήταν τελικός, θα είχε και κόσμο περισσότερο, έτσι δεν είναι αυτά τα πράγματα. Καλά, και ο Ολυμπιακός Α2 με τις προσθήκες που έκανε δεν ήταν άσχημο σαν ομάδα. Όχι, ξεκίνησε άσχημα, αλλά από εκεί και πέρα, όχι, άσχημα δεν ξεκίνησε. Είχε και το μείον 6. Μια χαρά. Έτσι. Δηλαδή, αν υπολογίσουμε και τους 6 βαθμούς, νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ αγορέ. Θα πήγαινε στους 18. Ακριβώς. Ακριβώς έτσι είναι. Άρα σου λέει η Επιτροπή και τα μέλη ότι δεν μπορούμε να πάρουμε έτσι στο λαιμό μας κάποιον, άρα ναι. Μάλλον πάμε στη wildcard. Εδώ. Δεν έχει αψιαφανιστεί κάτι, αλλά νομίζω ότι προς τα εκεί πρέπει να πάει το πράγμα. Και αν δούμε από τις ομάδες που ακολουθούν, ναι. Πέρα από τη Διαγόρα, το φυσικό δεν υπάρχει. Δεν θέλει. Ο Απόλλωνας Πατρών ψάχνει εκεί με τους επενδυτές, αν θα έχει λεφτά, τι θα έχει, δεν νομίζω ότι αυτό θέλει να ανέβει. Η Ελευθερούπολη, ούτε η Καρδίτσα θέλει να ανέβει, έτσι. Αυτό είναι de facto. Δεν θέλει και η Καρδίτσα. Από ό,τι έχω καταλάβει, ναι, δεν το έχω επίσημο. Ο Χρήστος τώρα είμαι σίγουρος ότι μας βλέπει. Άμα δεν μας βλέπει. Επίσημο, αλλά οι πληροφορίες
Δεν θέλει, ναι, δεν θέλει. Δεν έχουν τέτοιο σκοπό, όχι, δεν είναι έτοιμοι βασικά. Σωστά. Και από εκεί και πέρα η Ελευθερούπολη, η οποία έχει ένα παιχνίδι λιγότερο λόγω αυτό με τον Κόρυβο. Με τον Κόρυβο. Έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον και θέλει να ανέβει. Θέλει, ναι. Αυτό θα το δούμε. Τι θα γίνει με αυτού. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποια άλλη ομάδα, νομίζω ανάμεσα σε αυτού δύο θα πέφτει. Ωραία. Άρα δεν πέφτει και κανείς. Όχι, η ομάδα είναι 18. Άρα θα φύγουν δύο ομάδε. Θωμά, θύμισε μου λίγο, ποιοι ήταν οι τελευταίοι. Ο Αμίτας ήταν τελευταίος με 26 πόντους. Ουσιαστικά τα είχε ψηλοπαρατήσει. Τα είχε παρατήσει, αυτό θυμάμαι. Άρα τώρα που μένει, θέλει να μείνει, ας πούμε, μπορεί. Θα μείνει, ναι. Ήδη υπάρχει συνάντηση για τον Σπουδό, σε μια αίτηση. Ναι. Μέρες, με τον Σπύρο το Σαμόλη. Α, για να μιλήσουν οι δύο πλευρές, να δουν αν θα ανανεώσουν τη συνεργασία. Η συνεργασία που καινούργια συνεργασία, η οποία θα λέει ότι θα πάρουμε ένα πολύ μικρό μπάτζετ, όπως κάνει πάντα ο Αμίτας. Ναι. Αλλά επειδή έχει πάρα πολλά μικρά και νέα παιδιά, θέλει να τα βγάλει μπροστά. Και ό,τι βγει. Σωστά. Και ποιος άλλος ήτανε? Ήταν μετά ο Κόρυβος από πάνω, ο οποίος είχε και ένα παιχνίδι λιγότερο και πιο πάνω τώρα. Δεν θέλω να αναφέρω το Φίλιππος, τον αγοριέμαι. το Παγκράτη. Θωμά, ο Φίλιππος ήταν, ο Φίλιππος. Ο Παγκράτη ήταν πιο πάνω. Ο Φίλιππος. Θωμά, ο Κόρυβος είχε κάνει καλή ομάδα, αλλά μετά κάπου άρχισαν να φεύγουν οι παίκτες, ε. Ο Κόρυβος ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά. Αν θυμάσαι, είχε δώσει αρκετά λεφτά. Άμπραβο. Είχε προσκεφτεί αρκετά λεφτά. Καλό ρόστερ. Ναι, καλό ρόστερ με εκείνη την εταιρεία, με την αρχαία Ολυμπία, η οποία μετά στράβωσε ιστορία. Έφυγε μετά. Ναι. Ο Ματαλόν έτρεξε κάποια παιχνίδια, μετά δεν ξαναέπαιξε. Ο Σιγκούνας έφυγε από το εξωτερικό. Συγγνώμη. Ο Ρουτκάουσκας έφυγε κι αυτός. Αθανασούλα, Σιγκούνα, Ματαλόν, Ρουτκάουσκας. Τι είναι αυτή η άσχημη ομάδα, είναι αυτή? Χρυσόπουλος. Πώς το λένε, είχε τον. Ξεχνώ τώρα. Το Μάιντς ήταν πολύ καλό Ελληνό Αυστραλό παίχτη. Τον άλλο που έπαιζε στην Καβάλα, τον Γκάρτ. Για άνοδο ήταν με λίγα λόγια. Εξαιρετική ομάδα, ναι, εξαιρετική ομάδα. Είχε φτιάξει μια εξαιρετική ομάδα και. Αλλά δεν προχώρησε γιατί τα οικονομικά προβλήματα δημιουργήσαν θέμα. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Κόρυβος χάλαξε και τέσσερις προπονητές. Ναι, άρα. Ξεκίνησε με τον Παπαδόπουλο, τον Κώστα. Μετά ήρθε ο Κεραμιδάς. Και έχει και καλούς προπονητές πέρασαν από εκεί, νομίζω, ναι. Ήρθε ο Καραγιάννης, συγγνώμη, έφυγε. Καραγιάννης. Ναι, εξαιρετικός προπονητής. Μετά ήρθε και ο Κώστας Κεραμιδάς, ο οποίος είχε κάνει εξαιρετική δουλειά με τον Μαρούσι αυτά τα τελευταία. Βέβαια. Και ξαναγύρισε ο Κώστας ο Παπαδόπουλος. Φοβερά πράγματα. Δεν προλάβει όμως να παίξει επίσημο παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά. Άρα μιλάμε για ένα, ας πούμε, με όλο το σεβασμό στην ομάδα, για ένα ψηλό αλαλούμα από ό,τι κατάλαβα, για ένα τρελάδικο. Ναι, μια ομάδα η οποία ήταν πολύ μπερδεμένη από κάποια στιγμή και μετά. Είχαν και το Χατζηδάκι. Μην ξεχνάμε, ο Χατζηδάκι από του Δαιμόνε του. Ναι. Με τον Αθανασούλα, ναι. Εξαιρετική ποιότητα. Και τον Τάταρ είχαν, παιδί το οποίο έχει περάσει από εθνικέ ομάδε. Τον Ψηλό, βέβαια, τον Ψηλό. Ναι. Ήταν εξαιρετικό και Δαφνίου που ανέβηκε η ομάδα στην Α2. Έχει πέσει στο Περιστέρι. Δεν είναι. Μια χαρά ομάδα είχε. Στον Απόλλων Πατρών, στον Άρη, αν θυμάμαι καλά. Ήταν κατά ναι. Εξαιρετικό ρόστερ. Και όμως αυτή η ομάδα κατέληξε εκεί που κατέληξε. Και πολύ πιστεύω ότι αν συνέχιζε το πρωτάθλημα θα ήταν η δεύτερη ομάδα που θα έδωσε. Ναι. Αν άραζε κάτι δραματικά. Σωστά, έτσι είναι. Τώρα, δεύτερη εθνική. Και ανεβαίνουν οι τέσσερις από κάτω, έτσι. Ανεβαίνουν οι δύο του Νότου και οι δύο του Βορρά. Με Πανεπιστημιακός Μαρούσι. Εκεί. Γιάννενα και Καβάλα. Εδώ θα βάλουμε έναν αστερίσκο πολύ σοβαρό για να τον πούμε από τώρα για να μην τον ξεχάσω. Ναι. Όποια ομάδα δηλώνει αδυναμία, πες ότι δηλώνει αδυναμία μια ομάδα μια φαρδιά, δεν θα υπάρχει για την κατάσταση. Το είπα και εγώ, ναι, το είπα. Ναι, α, δεν το άκουσα γι' αυτό. Όχι, διάβασα, από σένα το διάβασα, στον αέρα απλά το διάβασα. Και είναι πράγματι πολύ σημαντικό αυτό, Θωμά, γιατί έτσι ακυρώνει και τις όποιες, ας πούμε, ελπίδες μπορεί να είχαν κάποιοι τρίτη, τέταρτη κτλ. Ήδη έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα από ομάδες, παίκτες, παράγοντες αυτών των ομάδων. Ναι. Που μιλάνε για αδικία. Βέβαια, αδικία είναι τώρα άμα αποχώρησε κάποιος, νομίζω, ξέρω εγώ.
φίλε, επειδή η Λευκάδα, θα σταθώ στη Λευκάδα ιδιαίτερα, γιατί είναι μια ομάδα η οποία 20 αγωνιστικές ήταν δεύτερη. Ναι. Και μια αγωνιστική βρέθηκε τρίτη και χάσει την έδρα. Σωστά. Είναι λίγο άδικο αυτό, έτσι. Βέβαια, τώρα ήταν όλη τη χρονιά, όλη τη χρονιά ήταν μπροστά, όντως, αυτό που λες. Δεν ξέρω αν θα ανέκαμπτε, δεν μπορεί και να ανέκαμπτε, αλλά δεν είχε την ευκαιρία να το δει. Είχε μια παιχνίδια ακόμα. Ναι. Και τη συγκεκριμένη ομάδα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ άδικο. Στο Νότιο Όμιλο δεν υπάρχει ομάδα που θα μπορούσε να χτυπήσει τη διάδα. Είναι δίκαιο αυτό, αυτές οι δύο, ο Πανεπιστημιακός και ο Μαρούσι. Ναι, αυτό το είχαμε πει και την άλλη φορά, ότι ξεχωρίζουν. Ναι, στο Βορρά όμως, πέραν τα Γιάννενα, τα οποία δεν νομίζω να χάναν την άνοδο με τίποτα. Ναι, εντάξει. Εκεί η Καβάλα και η Λευκάδα νομίζω αν εκτίζει, γιατί θα ήταν οι ομάδες που θα παίζανε. Νομίζω ότι θα έχουμε αντιδράσεις και τώρα, ας πούμε, μια αντίδραση που βλέπω εδώ και από ανθρώπους του μπάσκετ. Αυτό που λέγαμε για τους δύο ομίλους στην Α2, ότι δεν είναι καλό, ας πούμε, λένε για το πρεστίζ των εθνικών κατηγοριών να γίνει δύο όμιλοι Α2, αλλά η τρίτη εθνική να γίνουν έξι, ας πούμε, και τέσσερις και τρεις η Β. Ναι, σωστά. Συμφωνώ μαζί σου, αλλά πάλι από την άλλη θα έχω να πω ότι στην Α2 είναι ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα. Ναι. Και δεν ξέρω αν μπορεί να το διασπάσει, γιατί θα χάσει την έδρα του και τη δυναμική του. Η σωστά. Είναι πεσμένη όπω είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Σωστά. Θωμά, πες μας λίγο για τον τρίτο όμιλο τη δεύτερη εθνική, αυτό το λίγο γεωγραφικά. Πώς... Εντάξει, το είχαμε συνηθίσει αυτό. Είχαμε δει ότι προκρίνεται. Ναι, ότι ναι. Ο τρίτο όμιλο θα είναι ο όμιλο κεντρική Ελλάδο. Σωστά. Αυτό θα έχει γεωγραφικά όρια. Τώρα, ποια θα είναι αυτά τα γεωγραφικά όρια, ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω. Θεωρώ ότι θα είναι κάποιες ομάδες της Πάτρας, σίγουρα. Έτσι, κεντροδυτική Ελλάδα. Κεντροδυτική Ελλάδα, ναι, κάπως έτσι θα είναι. Ναι. Και θα έχει όλες αυτές τις ομάδες, γιατί θα ανέβουν αρκετές ομάδες από την ΕΣΚΑΗ, από ό,τι έχω αντιληφθεί, για να καλυφθούν οι ομάδες στη ΓΑΜΑ, ναι, στη ΓΑΜΑ Εθνική, για να μπορούν να ανέβουν προς τα πάνω. Τώρα, αυτοί οι όμιλοι θα είναι τρεις από 14 ομάδες. Ναι. Άρα, ανεβαίνουν οι τέσσερις πρώτοι από κάθε όμιλο. Κατάλαβα. Θωμά, θέλω να μείνεις στη γραμμή, να πάρω λίγο τον Αντώνη, γιατί έχουμε μια πολύ σημαντική είδηση για τον μπάσκετ του Άρη. Θα σε ξαναπάρω σε ένα λεπτό, σε ξαναπαίρνω πίσω. Έγινε. Λοιπόν, αφήνω το Θωμά, που όπου είδες τι γίνεται, αρχίζουμε και έχουμε και τέτοια ροή, δηλαδή, θα τρελαθώ. Λοιπόν, και παίρνω τον Αντώνη, γιατί έχουμε και ειδήσεις. Τι γίνεται τώρα εδώ. Λοιπόν, για να δούμε και τον Αντώνη. Έλα, Αντώνη. Τώρα δεν με βοηθάει το τηλέφωνο, δεν γίνεται αυτό. Έλα. 1-2, 1-2. Αντώνη, περίμενε στη γραμμή σου. Έλα, τώρα σ' ακούμε. Τώρα ακούγομαι. Τώρα σ' ακούμε, ναι. Δεν μπορούσα να βάλω το ηχείο στο κινητό. Δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, έχουμε μια σημαντική εξέλιξη. Όχι. Μόλις το είπαμε. Πριν από λίγο λέγαμε ότι οι εξελίξεις αναφορικά με το θέμα των μετοχών και τη συνάντηση με τον κύριο Γουλιέρμο θα τρέξουν άμεσα. Ναι. Και μας δικαίωσαν αυτές οι εξελίξεις, αφού πριν από λίγη ώρα, τώρα το απόγευμα, έλαβε χώρα τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στην διοίκηση της ΚΑΕ και τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, τον κύριο Γουλιέρμο. Η τηλεδιάσκεψη έγινε γιατί ο κύριος Γουλιέρμος ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να έρθει άμεσα στη Θεσσαλονίκη, να ταξιδέψει δηλαδή μέχρι την ημερομηνία που του έθεσε ως διορία, ναι, στις 5 Μαΐου και ο Αρχασιμάρης αλλά και οι γίνοντες της ΚΑΕ. Η είδηση που βγαίνει από αυτή την τηλεδιάσκεψη είναι ότι ο κύριος Γουλιέρμος υποστηρίζει σκέφτεται τη μεταβίβαση των μετοχών της ΚΑΕ στον Ερασιτέχνη Άρη. Α, εντάξει. Με έναν τρόπο που ο ίδιος ο Ερασιτέχνης προφανώς θα αποφασίσει. Βέβαια, εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι απευθείας μετάβαση μεταχώρηση μετοχών σε αθλητικό σωματείο δεν γίνεται. Αυτό είναι γνωστό και το ξέρει και ο ίδιος ο Γουλιέρμος. Δεν γνωρίζω από το παρόν αν θέλει να αποφύγει. Άρα στα 9 φυσικά πρόσωπα. Σε κάποια 9 φυσικά πρόσωπα, αν δηλαδή το είπα αυτό για να αποφύγει αυτή την εξέλιξη. Όπως και να έχει όμως, η τελική απάντηση του ιδιοκτήτη αναμένεται μέχρι την Παρασκευή και σίγουρα, από ό,τι λένε και στην ΚΑΕ Άρης, αυτό το θέμα πρέπει να τελειώσει μέχρι την Παρασκευή για να μπορέσει η ομάδα να δει την επόμενη μέρα της. Είναι η μία εξέλιξη που έλαβε χώρα πριν από λίγο. Πριν από λίγο τελείωσε ουσιαστικά η τηλεδιάσκεψη. Έγινε η πρώτη επαφή. Είναι, όπως είπαμε, ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να τραβήξει
σε μάκρος, να γίνει σύριαλ, γιατί ο Άρης πρέπει να σχεδιάσει την επόμενη μέρα του, και για να σχεδιάσει την επόμενη μέρα του πρέπει να ξέρει τα δεδομένα που θα υπάρχουν, οπότε είναι λογικό να έχουν ως deadline την Παρασκευή. Αφού λες ότι τις δίνεις στον ερασιτέχνη τις μετοχές. Πρόσεξε, στον ερασιτέχνη, όπως είπαμε, δεν γίνεται να τις δώσει απευθείας τις μετοχές. Πρέπει να τις πάρουν κάποια πρόσωπα τις μετοχές ανώνυμης εταιρείας. Δεν μπορεί να τις πάρει αθλητικό σωματείο. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα, γιατί μόλις τώρα έγινε η διάσκεψη και δεν έχουμε προλάβει ακόμα να μάθουμε κάποιες λεπτομέρειες. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα τι εννοεί ο κ. Γουλιέρμος όταν λέει στον ερασιτέχνη. Όπως είπαμε, τυπικά ο ερασιτέχνης δεν μπορεί να τις πάρει. Μπορούν να τις πάρουν 9 ή 10 μεσηκιούχοι, όπως είναι και το πλάνο. Εφόσον το δεχτεί αυτό ο κ. Γουλιέρμος, λογικά θα έχουμε αλλαγή σελίδας στην. Μισό λεπτό. Το project των 9 μεσηκιούχων, πώς αναλύεται, δηλαδή θα παίρναν τις μετοχές, αλλά οι μετοχές θα παρέμεναν στην κυριότητα του Γουλιέλμου? Όχι. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχει ξαναγίνει αυτό στον Άρη. Ναι. Το 2014, το ναι. Έχει αναλύσει σε προηγούμενες εκπομπές. Ναι. Όλοι από 9%, ας πούμε, ναι. Όπου, ναι. Πλέον ο νόμος, τότε ήταν λιγότερα τα πρόσωπα που ήταν στις μετοχές, πλέον ο νόμος αναφέρει ότι μπορούν να βρεθούν 9 άτομα που θα μπορούν να πάρουν από 10% ή 10 άτομα που θα πάρουν από 9%. Ωραία. Το 10% φυσικά μένει στον ερασιτέχνη. Την ευθύνη για τα χρέη ποιος θα την είχε? Αυτά τα άτομα, την ευθύνη για τα χρέη, ναι. Βάση νόμου την έχουν οι πρόεδροι και διευθύνονται σύμβουλοι, το ΚΑΕ. Δεν την έχουν οι μέτοχοι στην σύμβολο με την ελληνική νομοθεσία. Σωστά. Οπότε αυτά τα άτομα βέβαια και τα 9 τα ορίζει ο ΑΣ. Οπότε ουσιαστικά η ΚΑΕ είναι στην κυριότητα του ερασιτέχνη. Αυτός έχει υπό τη σκέφη του την ανώνυμη εταιρεία, την καλαθοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, και αυτό τρέχει και τις εξελίξεις. Άρα ο Γουλιέλμος κάνει αυτό που λέει ο ερασιτέχνης. Ναι. Αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί όμως είναι με ποιες προϋποθέσεις δίνει, τι εννοεί όταν λέει δίνω τις συμμετοχές στον ερασιτέχνη. Αν εννοεί ο κύριος Γουλιέλμος ότι ναι, δίνω τις συμμετοχές στους μεσαικιούχους που θα ορίζει ο ερασιτέχνης, τότε ναι, όπως είπαμε, είμαστε έτοιμοι για αλλαγή σελίδας. Αν όμως λέει ότι εγώ τις μετοχές τις δίνω μόνο στον ΑΣ και όχι σε πρόσωπα. Ναι. Αυτό όπως καταλαβαίνουμε και δεν είναι κλειδί. Και δίνω, τι πάω να πει, δίνω καθαρές. Δίνω καθαρές, τις δίνω και θέλω χρήματα, τις δίνω με τα χρέη. Κοιτάξτε, όσο είχε ανάγκη. Δεν νομίζω, ναι. Να διαρρεύσει ο ίδιος, δεν θα αξιώσει χρήματα για να δώσει μετοχές. Έτσι κι αλλιώς αυτό είναι ουτοπικό. Έτσι. Ναι. Δεν νομίζω ότι. Ότι μπορεί να αξιώσει χρήματα στη σημερινή εποχή και στην κατάσταση που βρίσκεται ο Άρης, είναι πραγματικά ουτοπικό. Το θέμα είναι ότι έδειξε μια θετική διάθεση να δώσει τις συμμετοχές. Όπως λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, περιμένουμε να δούμε την αντίδρασή του και την απάντησή του σε πρώτη φάση, γιατί αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει σε μια μέρα. Δηλαδή ότι ναι, είμαι διατεθειμένος να δώσω τις συμμετοχές ή όχι, δεν δίνω τις συμμετοχές. Αν ο κ. Γουλιέρμος σήμερα έλεγε ότι όχι, δεν υπάρχει στη σκέψη μου να το κάνω αυτό, ο Άρης θα πήγαινε σε άλλα μονοπάτια από αύριο. Έτσι. Θα υπήρχαν παραιτήσεις από τη διοίκηση και θα αναλάβανε ξανά ο ίδιος την ομάδα. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν έγινε αυτό, άνοιξε ο δρόμος για να δρομολογηθούν οι εξελίξεις που επιθυμεί η οικογένεια του Άρη. Από εκεί και πέρα, όπως σημειώσαμε και στην αρχή, και οι ίδιοι άνθρωποι του Άρη και η κοινή λογική λέει ότι αυτό το θέμα δεν μπορεί να τραβήξει σε μάκρος και περιμένουν την άμεση, την απάντηση, την οριστική απάντηση του ιδιοκτήτη. Θα υπάρξει προφανώς νέα επαφή μέχρι την Παρασκευή, δηλαδή μέσα σε 3 μέρες. Μάλιστα. Ωραία. Άρα σημαντική δήλωση, εξέλιξη αυτή η είδηση που μας δίνεις. Άρα τώρα τι περιμένουμε? Περιμένουμε μια νέα επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές μέχρι το αργότερο την Παρασκευή για να δοθεί η οριστική απάντηση και να βρεθεί ουσιαστικά η φόρμουλα στην οποία, εφόσον γίνει η μεταβίβαση, θα πραγματοποιηθεί. Ακόμα δεν έχει έρθει τώρα, το είπες νομίζω στο ξεκίνημα, δεν έχει έρθει ακόμα επάνω, έτσι? Δεν έχει έρθει και ενημέρωσε τους ανθρώπους της ΚΑΕ ότι δεν δύναται να ανέβει άμεσα στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό και έγινε τηλεδιάσκεψη ώστε να μην περάσει χρόνος και να μην υπάρξει καθυστέρηση. Μάλιστα. Ωραία, Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ για την είδηση. Να είσαι καλά. Έγινε, Κώστα. Ευχαριστούμε τον Αντώνη Γκάτζιο. Άλλη μια πρωτιά, τουλάχιστον χρονικά, για την εκπομπή. Εγώ όμως μένω στην επίσης ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε με τον Θωμά, τον Κυρίτσο. Ο Αντώνης μας έδωσε την είδηση ότι έγινε η επαφή της ΚΑΕ Άρης με τον Γουλιέλμο.
τον κύριο Γουλιέλμο και έγιναν οι πρώτες εξελίξεις. Τώρα θα έχουμε πάλι το Θωμά. Έλα, Θωμά! Έλα, Κώστα μου. Λοιπόν, και πάλι λοιπόν επιστρέφουμε. Είχαμε μια είδηση τώρα για τον μπάσκετ του Άρη σημαντική. Από τον Άρη πάμε στη Β' Εθνική πάλι. Από τον, από τον Άρη. Και ο Άρης κινδύνευε, Θωμά. Έτσι, άμα τελειώνανε κάτω από το πρωτάθλημα. Ναι. Έτσι πως φαινόταν τα πράγματα, αλλά ευτυχώς και αυτός και ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσουν. Σωστά. Έτσι δείχνει το πράγμα. Σωστά. Πάμε τώρα στη Β' Εθνική που λέγαμε για τους τρεις ομίλους, έτσι. Ναι. Τρεις ομίλοι των 14 ομάδων. Είπαμε τα γεωγραφικά, είπαμε κεντροδυτική. Κεντροδυτική είναι Κεντρικής Ελλάδος. Ναι. Νότος και Βοράς. Αυτή θα είναι η άλλη δύο. Κανονικά. Ας πούμε, η Λάρισα θα παίζει στο Βορρά, η Θεσσαλία. Η Λάρισα θα παίζει στο Βορρά, βεβαίως. Ναι, ο Έσπερος Λαμίας, όπως έπαιζε φέτος, θα παίζει στο Βορρά. Ωραία. Και είπαμε τώρα, τα Γιάννενα. Τα Γιάννενα και η Καβάλα θα πάνε στην Αφάβιο. Είναι οι δύο πρώτες ομάδες του προαθήματος. Ναι, όχι, λέω οι ομάδες των Ιωαννίνων. Όλο και κάποιος ανεβαίνει από εκεί. Νομίζω είναι κάτι ζήτησε η άλλη ομάδα, η Ιωάννα BC, πώς λέγεται. Η IBC. Λογικά αυτή θα παίξει στους ομίλους του Βορρά, δεν νομίζω να βάλει. Και αν πάμε στη Γάμα Εθνική, εκεί υπάρχουν δύο σενάρια. Ναι. Εκεί υπάρχουν τα σενάρια ή των 6 ομίλων με 12 ομάδες ή 5 όμιλοι με 14. Σίγουρα στο Νότο θα είναι 3 όμιλοι. Δεδομένο. Σωστά. Στο Βορρά, επειδή μπορεί οι ομάδες να είναι λιγότερες ή να μην βγαίνουν, μπορεί να είναι δύο όμιλοι. Αλλά θεωρώ ότι οι ομάδες των Ιωαννίνων θα παίζουν στο Βορρά. Στο Βορρά, και εγώ έτσι νομίζω. Όπως συνεχίζουν να παίζουν. Γιατί ουσιαστικά ο ένας όμιλος της ΓΑΜΑ Εθνικής θα είναι και αυτός κεντροδυτικής Ελλάδος. Θα είναι στο ίδιο μότο όπως είναι ο αντίστοιχος της Β'. Μάλιστα. Επίσης τώρα. Όλοι αυτοί οι όμιλοι τώρα, μήπως είναι πολύ, Θωμά, 6 όμιλοι, αλλά θα μου πεις... 6 και 3, 9 και 1, 10. Είναι πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε για 11. Για 11. Δεν είχαμε τους δύο στην Α2, 10 όμιλοι είναι πάρα πολύ. Φαντάσου να είχαμε εφημερίδα, Θωμά, αυτό με τον κλήτο, αυτό λέγαμε πριν. Να έπρεπε να γράψει όλους αυτούς τους ομίλους με πόντους, με βαθμολογίες, δεν ξέρω πώς σελίδες θα ήθελε. Έτσι. Εμείς έτσι το γράφαμε κάποτε εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά φαντάζομαι και τα γυναικεία. Αν βάλεις και τα γυναικεία. Αν βάλεις και τα γυναικεία που ενδέχεται να είναι πόσοι όμιλοι από κάτω στην Α2, θα είναι 3 όμιλοι. Και η Α1 γράφει 14 όμιλοι. Πού να τους γράψει όλους. Δεν γίνεται. Έτσι είναι, πράγματι. Αλήθεια, για το γυναικείο, Θωμά, έχεις καμιά πληροφορία. Τι θα γίνει εκεί, τα διάβασα που τα γράψατε, αλλά... Εκεί από ό,τι ξέρω, μόνο ξέρω την εισήγηση που έκανε για τον πρωταθλητή. Ναι. Για τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό. Ναι, που είναι πρώτος στην Α1 και για τις δύο ομάδες, τις δύο πρώτες ομάδες από την Α2, που αυτές θα ανέβουν την κατηγορία από την Α2. Νότου και Βορρά, ο Παναθλητικός δηλαδή από εμάς. Ναι, και ο ΕΦΑΟΣ. Και ο ΕΦΑΟΣ. Εκεί δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά ο ΕΦΑΟΣ πέρυσι δεν είχε δεχτεί τη θέση, αν θυμάσαι. Ναι. Και τώρα φέτος πάλι φέτος ξανανέβηκε. Ναι, ανέβηκε και πρώτος, ναι. Πέρυσι είχε δει πρόσκληση. Να ανέβει. Ναι, και αρνήθηκε, θυμάμαι. Υπήρχε μια ιστορία γιατί ήθελε λίγο παραπάνω χρόνο για να βρει κάποιους χορηγούς, δεν τα κατάφερε και αρνήθηκε, ναι. Να ανέβει, να πάρει τη θέση. Και έτσι ανέβηκαν τα Χανιά που ήταν 8, ένα ταρδίμα μου. Κατάλαβα. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, τώρα, γράψατε στον Μπασκέτα επίσης κάτι πολύ σημαντικό για τα παιδικά και τα εφηβικά, Θωμά. Ναι, αυτά, όπως είχαμε ξαναπεί, λόγω της μοριοδότησης είναι απαραίτητο να γίνουν, γιατί ενδιαφέρουν πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Δεν είναι μόνο το αθλητικό γεγονός εδώ. Και το πιο, όπως είναι και νεανίδα κοραστίδων, έτσι δεν είναι μόνο τα... Σωστά. Είναι το πιο πιθανό σενάριο είναι να γίνουν αυτά τα πρωταθλήματα μετά τα μέσα Ιουνίου. Ναι. Χωρίς κόσμο βέβαια, εννοεί και αυτό το ζητάμε. Μόλις δοθεί το πράσινο φως από το κράτος, να παίξουν, να γίνουν αυτά τα παιχνίδια για να μπορούν να βγουν οι πρωταθλητές
για να μπορούν να προχωρήσουν τα παιδιά. Αυτό. Ναι, και είναι κάτι που περιμένουν πάρα πολύ, γιατί και συνέχεια γονείς μου στέλνουν μηνύματα, με ρωτάνε τι γίνεται, τι δεν γίνεται κτλ. Και είναι και επαρχιακές ομάδες στη μέση, πρέπει να κανονίσουν προγράμματα, μετακινήσεις, αυτά. Θεωρώ ότι θα βγει ένα πρόγραμμα κάποια στιγμή, άμεσα, για να ενημερωθούν όλοι αυτοί, είναι πάρα πολλές ομάδες, για να μπορέσουν να προχωρήσουν και να κανονίσουν τα προγράμματα τους, για να γίνουν αυτά τα παιδιά, γιατί όπως ξαναλέω αφορούν περισσότερο θέματα μορίων και το μέλλον των παιδιών, έτσι. Ναι, βέβαια. Δεν έχει να κάνει με το αθλητικό γεγονός. Συμφωνώ. Αυτά είναι ο κυρίως. Τώρα, όπως είπαμε, τέσσερις ομάδες θα ανέβουν από τη γάμα εθνική που κάθε όμιλο. Πάρα πολλές. Τέσσερις. Τέσσερις, ναι. Πω. Δηλαδή, από τους δύο ομίλους του Βορρά θα ανέβουν οχτώ. Οχτώ, ναι. Μπορούνε. Ναι. Δεν ξέρω. 42 ομάδες, έτσι, άμα τις σκεφτούμε. Άμα χωρίς τις ομάδες τώρα ήταν 16-16-32, έτσι δεν είναι? Σωστά. Μείον 4, 28. 28. Για να γίνουν 42, πόσες ομάδες θέλει ακόμα? 14. 14. 4-8, μπορεί να ανέβουν και από 3 στο Βορρά. Από 3. Ναι. Λοιπόν, Γάμα Εθνική, τρίτος όμιλος, είναι Αίολος Τρικάλων, Νίκη Βόλου και Ιωάννινα. Να, αυτό που λέγαμε. Τις ενστάσεις πολλών ομάδων εδώ, έτσι, θυμάσαι που έλεγε η Ίκαρη Τρικάλη ότι με τα ρεπό και όλα αυτά, δεν ξέρω τι θα γίνει μόλις αυτή. Μα έχει ρεπό μέσα, ναι, έχει ρεπό βλέπω. Ναι, ναι, έχουμε και αυτά τα γεγονότα, γιατί είναι πάρα πολλές ομάδες, όπως και η Χαλκίδα από τον όμιλο, δεύτερο όμιλο, που διαμαρτύρεται και αυτή. Τα Τρίκαλα και Αναγέννηση Καρδίτσας βλέπω και η Βέρεια και ο Βόλος έχουν ένα αγώνα λιγότερο. Ναι, αλλά νομίζω ότι η βαθμολογία θα ισχύσει όπως είναι τώρα, δεν θα αλλάξει κάτι. Οχ, σου λέει παιδιά, ό,τι κάναμε θα πει ΟΚ. Αυτό θα πει. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Και από, και από τον όμιλο του Θεσσαλονίκη, όπως το λέω εγώ, Λεύκηπος, ναι, Μακεδονικός και Πανσεραϊκός. Πανσεραϊκός, ναι, και ο Πανσεραϊκός, βέβαια. Ωραία, ο φίλος μου ανεβαίνει. Ανεβαίνει ο Πανσεραϊκός, αν πάνε όλα φυσιολογικά, γιατί αν τις υπολογίσεις τις ομάδες, θα ανέβουν τρεις από κάθε όμιλο του Βορρά, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο, Θωμά, είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει, ενώ με τις αντιδράσεις που υπάρχουν. Πάντως είναι καλό που έγινε να ξεκαθαρίζει σιγά σιγά, έτσι. Βέβαια είναι καλό. Πιστεύω ότι αυτό θα διαρκέσει, δεν θα έχει διάρκεια για πάντα, έτσι. 1-2 χρόνια θα κρατήσουν οι όμιλοι όπως έτσι, για να μπορούν να μπουν όλα μέσα σε μια τάξη και να επανέλθουν στα επίπεδα που είναι τώρα. Γιατί είναι πάρα πολλοί όμιλοι, αλλά δεν μπορούσε να γίνει κάτι από τη στιγμή που δεν υπάρχουν επιβιβασμοί. Έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος να εξυπηρετηθούν όλες αυτές οι ομάδες που έχουν κερδίσει ανώτερους. Ναι, πράγματι. Μάλιστα. Κατάλαβα. Άρα μας... Τώρα αναμένουμε να ανακοινωθούν ακριβώς οι ομάδες. Σωστά. Δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα, είναι όλα εξηγήσεις όπως είπαμε. Περιμένουμε να γίνουν επίσημα όλα αυτά, να ανακοινώσει η Ομοσπονδία όλες τις ομάδες πώς θα είναι ο νέος χάρτης. Και να μπορούμε από εκεί και πέρα να δούμε το τι, πώς θα είναι οι ομάδες, μεταγραφές, πώς θα διαμορφωθούν όλα, τις αντιδράσεις, τα πάντα. Ο φίλος μας ο Θάνος, ο Ζάκας, που είναι και συνάδελφος και είναι και προπονητής εκεί σε ομάδα στην Πάτρα, λέει θα πέσει κλάμα, λέει, του χρόνου από τους υποβασμούς, δεν θα βρίσκουμε μαντήλι, λέει, να κλάψουνε. Δεν έχει άδικο, γιατί του χρόνου θα ανέβουν όλες αυτές οι ομάδες, θα μπορέσουν να αντέξουν. Ναι. Γιατί ανεβαίνουν, ωραία, εντάξει, ανεβαίνουν από την ΕΣΚΑΗ, δεν ξέρω πόσες ομάδες θα ανέβουν εκεί της Πάτρας, γιατί νομίζω για εκεί έγινε το ζήτημα. Και να βγαίνουν όλες αυτές οι ομάδες. Δεν ξέρω πόσες θα αντέξουν από αυτές να παίξουν στη Γάμα Εθνική. Γιατί άλλο Γάμα Εθνική, άλλο τοπικό. Καλά, εννοείται. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Στη Θεσσαλονίκη πόσες θα ανεβαίνουν, μία δεν ανεβαίνει. Ναι. Δύο. Και κάθε χρόνο υπάρχει μια ομάδα, νομίζω, ο Κεραυνός που δεν ανεβαίνει. Ο Κεραυνός δεν ανεβαίνει ποτέ. Ναι. Άρα τι θα γίνει τώρα που δεν υπάρχει διαφορά. Και φέτος είναι πρώτος με διαφορά. Με διαφορά άνετα. Και φέτος ανεβαίνει. Τι θα γίνει όμως εσύ που δεν υπάρχει δικαίωμα να ανέβει ο δεύτερος? Θα ψάχνουμε και θα ανέβει κανένας πέμπτος πάλι και τέταρτος. Μάλλον σου λέει ότι δεν έχει δικαίωμα. Α, θα μείνει η κατηγορία λειψή. Θα μείνει θέση και νέα, αλλά παίξαν τζάμπα αυτοί όλοι. Πω... Θα κάνει από κάτω κατηγορία, στη δίτα κατηγορία. Είναι λίγο μπερδεμένο κι αυτό. Μισό λεπτό. Νομίζω ότι δεν λέει για την άνοδο, λέει για αποχώρηση. Ναι, άμα αποχωρήσει... Θα μου πει... Ναι, ο Κεραυνός δεν δέχεται την άνοδο. Ανεβαίνει και αποχωρεί, σωστά. Ναι,
δεν ξέρω καν τους ανθρώπους αυτούς. Βλέπω ότι έχουν μια ομάδα που είναι παραπρώτη. Άρα θα έχουν καλή ομάδα. Είναι πολύ μπασχετική και πολύ καλή, απλά έχουν αυτή την... Το οποίο στη Θεσσαλονίκη συμβαίνει κατά κόρες. Μάλλον και παλιότερα δεν ανεβαίνουν ομάδες τώρα και να είναι πρώτη. Ναι. Τα βάζουν όλα κάτω και δεν τους βγαίνουν τα κουκιά και δεν ανεβαίνουν. Ναι, και δεν, και δεν θέλουν, και δεν θέλουν να ανέβουν. Ένα μπλός ανεβαίνει, εντάξει, και δεν δέχεται τη θέση. Δεν νομίζω να μπορεί να ανέβει άλλος. Άρα θα μείνει, θα μείνει γρήγορα γρήγορα ένας όμιλος από τους έξι με λιγότερη. Να βρήκαμε έναν. Με λιγότερες ομάδες και θα έχει περισσότερες η τοπική κατηγορία. Σωστά. Μα αυτές θα ανέβουν. Γι' αυτό λέω ότι είναι λίγο μπερδεμένη ιστορία. Βέβαια. Άλλοι θα ευνοηθούν, άλλοι θα αδικηθούν. Θα έχουμε διάφορα τώρα. Διαμαρτύρονται αρκετοί. Άλλοι χαίρονται γιατί ειδικά αυτοί που θα να πέσουν όλοι έχουν σωθεί. Αυτοί κάνουν το σταυρό τους. Ναι. Και βέβαια το μεγάλο πανηγύρι, όπως το λέω εγώ, είναι σε ποια ομάδα θα ανέβει δεύτερη από την ΑΒ στην ΑΒ1. Ναι. Και τι όρους θα πληρεί και πώς θα είναι και όλα αυτά. Και πού θα παίξει και ο Χαρίλαος Τρικούπης, δεν έχω ενημέρωση καμία. Α, έδωσα ρεπορτάζ, μίλησα χθες, γράψτε τα. Μίλησα με την πρόεδρο χθες στην κηδεία του Γκίμα. Ναι, την κηδεία Μπελέφου. Στο Μεσολόγγι θα παίξουν, λέει. Μεγαλώνουν το γήπεδο. Θα μεγαλώσουν το γήπεδο, ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες ενέργειες. Η αλήθεια είναι ότι μου φάνηκε λίγο έτσι στεναχωρημένη από τη στάση του Δήμου της πόλης. Ότι δεν βοηθάει ο Δήμος πολύ. Εγώ βέβαια, ξέρεις, ως έμπειρος παράγοντας, έδωσα τις... Ναι, ενώ παράγοντας στον χώρο του On Media, έδωσα τη συμβουλή μου. Και πόσο θα το μεγαλώσουν αυτό, είναι μικρό, εσύ πάει από εκεί. Έχω πάει, ναι, έχω πάει, το ρώτησα και εγώ, μου είπε ότι θα πέσει ο τείχος από την κεντρική κερκίδα, θα μεγαλώσει λίγο προς τα πίσω δηλαδή. Και από την άλλη πλευρά θα βάλουν κερκίδες. Και έχουν, όχι, έχουν χώρο και πίσω από τις μπασκέτες και στις δύο πλευρές. Ναι, από αυτές τις πλευρές λέω. Έχουν χώρο να βάλουν κερκίδα. Πίσω από τις μπασκέτες έχουν. Εγώ το θυμάμαι. Μια πλευρά. Το θυμάμαι ότι είχε. Το θυμάμαι ότι είχε, ναι. Ναι, θυμάμαι ότι είχε πάει ο παδί κάποιες ομάδες, δεν θυμάμαι ποια. Κοίταξε, θα πάει τώρα σε μια χωρητικότητα, ας πούμε, 600 θέσεων, 700. Καλό είναι να το ζήσουν στην πόλη του, όχι να πάνε σε άλλη πόλη. Ναι, γιατί και το γήπεδο του ύφεστου νομίζω δεν ήταν πιο μεγάλο. Χίλιες θέσεις ήταν, πόσο ήταν. Λίγο μεγαλύτερο βρήμα ήταν. Ήταν και διαφορετική διαρρύθμιση. Ναι, ήταν πολύ ωραίο, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν ήταν πολύ μεγάλο σε χωρητικότητα. Αυτό εννοώ. Όχι, δεν ήταν πολύ μεγάλο, όχι. Ναι. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Μαθαίνω ότι και στο Ανατόλιο έχουμε εξελίξει διοικητική νομίζω, έτσι. Ναι, κάτι γίνεται εκεί πραγματικά. Ναι. Και δεν ξέρω κατά πόσο η ομάδα θα... Τι και πώς. Ναι, αυτό έχω μάθει ότι υπάρχει αλλαγή διοίκησης ή είναι στα σκαριά. Ναι. Αν και ήμουν χθες μαζί με τον Νίκο, τον Χαϊτογλου, δεν θέλησα να ρωτήσω από τάκτ. Ναι, τι συμβαίνει. Αλλά νομίζω ότι, ναι, είναι αυτό το σενάριο πολύ σοβαρό. Πολύ πιθανό. Ναι. Τον άνθρωπο ανέβηκαν και έχουν διακριθεί, έτσι. Ναι, άλλαξες κάτι, Θωμά, και γι' αυτό και έγινε η πρόταση από τον Ανατόλια για δύο ομίλους. Ναι, το ξέρω. Για το οικονομικό σκέλος. Για το οικονομικό κάθε χρόνο τώρα αυτά είναι 45 χιλιάρικα. 35, 40. Πολλά ταξίδια. Βέβαια. Το Ανατόλια είναι μια ομάδα στη Θεσσαλονίκη και έχει να πάει 7 φορές κάτω. Ναι. 8. Βέβαια. 8. Έτσι. Και πρέπει και να κάνει ομάδα, πρέπει πάλι να παλέψει να σωθεί. Κτλ. Και εμείς εδώ οι Βόρειοι λέμε και διάφορα για τους Νότιους κάτω, έτσι, ξέρεις. Ναι, τα ξέρω. Ναι. Ότι θέλουν τους ομίλους έτσι για να μπορούν να κάνουν μεταξύ τους παιχνίδι κτλ. Δεν έχουμε τα κινήσεις, παίρνουν το ταξί πάνε στο ένα γήπεδο, εμείς κάνουμε 9 ώρες κτλ. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά είναι μπασκετικά, ξέρεις, ο καθένας μπορεί να λέει. Εντάξει, έχει πάρα πολλές ομάδες. Ναι, πολλά. Των Αθηνών, βέβαια, φέτος δεν ήταν ακριβώς έτσι, είχε πάρα πολλά ταξίδια. Ναι, ήταν καλή Α2 φέτος όσον αφορά το διαχωρισμό. Ήταν καλή, ναι. Ήταν απλωμένη. Μάλιστα. Και φέτος θα είναι απλωμένη, δηλαδή θα είναι τα Γιάννενα, τα οποία δεν ήταν ποτέ, έτσι. Σωστά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ναι, πρέπει να το πούμε. Τα Γιάννενα, τα οποία για πρώτη φορά στην ιστορία τους ανεβάσαν ομάδα στη Β' Εθνική, και τώρα πάνε
στην Α2. Άρα υπάρχει μια ραγδαία άνοδος. Ναι. Είναι και το γυναικείο στην Α1. Σωστά. Είναι καλό γιατί τα Γιάννενα, Θωμά, είναι μια παρθένα περιοχή για τον μπάσκετ. Ναι. Και είναι και πολύ καλά οικονομικά εκεί η κατάσταση. Ναι, με Βίκο τώρα και τα λοιπά. Ναι. Οπότε είναι καλό. Έτσι. Και έχουν όλη την Ήπειρο τώρα. Είναι όλη η Ήπειρος τώρα. Δεν νοείται όλη η Ήπειρος τόσα χρόνια να μην έχει η Α1. Πιστεύω ότι το επόμενο βήμα για αυτούς είναι η Α1. Ή έστω Α2. Ή έστω Α2 για χρόνια. Είδες ότι ομάδες π.χ. όπως ανέβηκαν από το Μεσολό και από το Αγρίνιο που δεν είχαν ποτέ, προσέφεραν άλλη έκδοση στο πρωτάθλημα. Βέβαια. Βέβαια. Δεν είχαν ποτέ αυτές οι ομάδες και μάζεσαν κόσμο, είχε ενδιαφέρον. Γενικά αυτή η πλευρά που ναι. της Ελλάδος γέμισε τώρα που ανεβαίνουν τα Γιάννενα. Αυτό τώρα μιλούσα τις προάλλες στην εκπομπή είχαμε και από εκεί μεριά γίνεται κάτι καλό από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή... Ναι, υπάρχει μια άνοδος γιατί δεν υπήρχε ποτέ μπάσκετ. Α, με τον Περικλή το Γερμανό από το Αγρίνιο που τον είχα. Ναι, εδώ ο Περικλής βέβαια, εξαιρετικός, κάνει πολύ καλή δουλειά στο Αγρίνιο. Και λέω, Περικλή, τι γίνεται. Περικλή, λέω, τι γίνεται στη Δυτική Ελλάδα. Αγρίνιο, Λευκάδα, Προμηθέας, Απόλλωνας, πιο πάνω τα... ναι, πόσες ομάδες από την Αχαΐα και τα λοιπά, Ηλία, από την Ηλία λέει ανεβαίνουν, ο Θάνος μου λέει τρεις από την ΕΣΚΑΗ. Ναι, τρεις ομάδες, αυτό που σου είπα. Και είναι μέσα και υπάρχει ποτέ κρατεά Ολυμπιάδα Πατρών του Μπογονικολού. Υπάρχει... Ανεβαίνει η Ολυμπιάδα και η Αχαγιά νομίζω του Τσάμι. Η Αχαγιά είναι στην Γάμα Εθνική έτσι κι αλλιώς. Α, ναι, είναι. Είναι πιο πάνω, ανεβαίνει η Αμαλιάδα, η οποία είναι δημιουργήμα του Νιπεριάλη, έτσι που έχει φτιάξει τον κόσμο. Μπράβο, ναι. Ανεβαίνει η Γάμα Εθνική του Βασίλη. Ανεβαίνει ο Έσπερος που είναι ο κλασικός Έσπερος και ανεβαίνει και η Ολυμπιάδα. Τρομερά πράγματα. Θυμάσαι η Ολυμπιάδα. Πώς δεν τη θυμάμαι. Πώς δεν τη θυμάμαι του φίλου μου του Μπογονικολού. Ναι. Τώρα αυτός δεν ασχολείται νομίζω, δεν είναι πλέον. Η τελευταία ομάδα που ασχολήθηκε ήμασταν ήταν το Παγκράτη. Τι έχεις ζήσει κι εσύ. ωραίος κύριος ο Μπογονικολού. Δεν μου λες, στο Παγκράτη δεν είχε έρθει και ο δικός μου από τον Ηρακλή. Ο κύριος Τσιπίδης. Ναι. Νερό στο όνομά σου, να ξέρεις. Καλά. Όλοι έτσι καώνε και στο τέλος όλοι με βρίζουνε. Όχι, θυμάμαι ότι όταν πρώτο ήρθα, δηλαδή κάναμε μια πρώτη συνάντηση για ναι. τα παιδιά. Μου έλεγε, ξέρεις, τον κύριο Κούση, μου είναι τα πάντα πάνω και τέτοια. Γίγαντας ο φίλος μου Τσιπίδης, γίγαντας. Αυτός. Μετά αυτός κάποια στιγμή είχε πάει στο Φίλιππο. Και πού δεν είχε πάει τώρα, άσε, εντάξει. Είχε πάει στο Φίλιππο. Ήθελε να... Και όπου πήγαινε, έλεγε ότι θα φέρει και τον Πέτροβιτς. Ναι, τον Βλάντο. Τον Βλάντο, ναι. Λοιπόν, είναι παράγοντας με πολυσχηδή δραστηριότητα. αυτό μπορώ να πω. Ο φίλος μου ο Θάνος λέει Αμαλιάδα, Έολος Αγιάς και ίσως ΕΑΠ. ΕΑΠ Ατρών. Ο Έολος Αγιάς είναι μια καινούργια ομάδα που είχε φτιάξει εκεί πέρα, ναι. Πω, τι ζούμε ρε φίλε, τι ανάσταση είναι αυτή για τον μπάσκετ. ΕΑΠ Ατρών είναι κλασική ομάδα. ΕΑΠ Ατρών είναι, ναι, εντάξει. Τώρα εδώ που τα... Ήταν και Ολυμπιάδα κάπου εκεί θα διαβάσει τα πλοίο, αλλά μπορεί να είναι λίγο πιο κάτω. Εδώ που τα λέμε τώρα, Θάνο και η Πάτρα, σαν τη Λάρισα, πόσες ομάδες κι αυτή ρε φίλε δηλαδή. Έχει πάρα πολλές ομάδες. Έχει το Γλάφκο, έχει την Αχαγιά. Ναι τώρα. Δηλαδή μια πόλη 800.000 κάτοικοι, πόσο είναι η Πάτρα. Η Πάτρα πόσο είναι, 1 εκατομμύριο είναι, σαν κάτοικοι. Ας πούμε. Λιγότεροι. Λιγότεροι. Τώρα... Ανεβαίνουν και όλες αυτές, θα έχει 5 ομάδες στη Γάμα Εθνική μόνη της. Πάρα πολλές. Σωστά. Φτιάχνουν ένα πρωτάθλημα. Και είναι και η Παναχαϊκή, έτσι, που φέτος ανέβηκε και έκανε μια καλή πορεία. Και με αρκετό κόσμο. Ναι. Η Παναχαϊκή. 450.000 κάτοικοι, λέει, διαβάζω εδώ. Ναι, αυτό σου λέω, είναι λιγότερο, δεν είναι 100.000. Καλά, και έχουν 10 ομάδες και η Λάρισα που είναι ακόμη πιο λίγη και η Λάρισα χαμός εκεί. Έχει τη Λάρισα πλησία αυτήν την Ερμία, για σέτσι.
Και από εκεί κάτω, στις εθνικές κατηγορίες, δεν είχε άλλη. Είχε, ενώ η Λάρισα όλα αυτά τα χρόνια. Είχε Γάμα Σίγμα. Είχε Γουσουλού. Είχε ΑΕΛ. Ναι, είχε ΑΕΛ. Είχε Γουσουλού. Είχε ΕΑΛ. Είχε Ολύμπια. Ολύμπια. Ναι, Ολύμπια, το Φίνικα Λάρισας. Ο Θάνος, ο φίλος μου, λέει τρίτη πόλη της Ελλάδας, λένε η Πάτρα, λέει, σχεδόν λέει όλος ο Όμιλος, λέει, θα είναι Πάτρα. Ναι, αυτό που λέμε, ότι αυτός ο Όμιλος δημιουργήθηκε για αυτά την Πάτρα. Το γίγαντα, το φίλο μου, τον Κυρτάκη, τα κανόνισε όλα πάλι. Αυτή η ιστορία έγινε για την Πάτρα, ακριβώς όπως το λέει. Πραγματικά, για όλες, και ο Β' Εθνική Γάμα, για την ΕΣΠΑΕ έγινε όλο το θέμα. Για να λέγουν αυτός οι ομάδες. Ναι, κατάλαβα. Χαμός. Μάλιστα. Ωραία, Θωμά. Πολύ ωραία τα είπαμε και, πολύ ωραία τα είπαμε και σήμερα. Και μια ακόμα ερώτηση, επειδή πήγε στην κηδεία, δυστυχώς, από την είδα. Ναι, πήγα. Εκεί πέρα θα υπάρχει κάποια εξέλιξη με την ομάδα. Τι ακούς? Βασικά, η αλήθεια είναι ότι υπήρχε προβληματισμό στο ΜΑ. Μου το είπαν και άλλα παιδιά εκεί. Ότι να, τώρα φοβόμαστε για την ομάδα, για το σύλλογο κτλ. Εννοώ παιδιά ουδέτεροι, όχι του συλλόγου. Ναι, γιατί κότς ήταν όλη η ομάδα. Τα πάντα, ήταν τα πάντα. Όμως νομίζω ότι έχει αφήσει και μια παρακαταθήκη όσον αφορά αυτό το μεράκι και την αγάπη. Και ο Ηλίας ο Λαζός και ο Χρήστος ο Μπλατσιώτης που ήταν συμπαίκτες. Που είναι μια τριάδα, αυτή ήταν η τριάδα, ναι. Αυτή ήταν η τριάδα. Και ο Γιάννης ο Στεργίου και ο Γιώργος ο Τραπεζανλίδης. Ίσως τώρα, ξέρεις, συσπηρωθούν περισσότερο, προσπαθήσουν περισσότερο. Νομίζω θα είναι ότι... θα είναι κρίμα, γιατί ήταν μια είδηση που στεναχώρησε τα πάντα στα καλά τώρα, δεν το συζητάμε. Ήταν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι απίστευτος. Δεν το συζητάμε. Ναι. Δεν το συζητάμε πραγματικά. Οπότε υπάρχει όντως προβληματισμός. Μου λέγανε εκεί διάφοροι μπασκετικοί, να τώρα η ομάδα κτλ. Εγώ νομίζω θα τη βρουν την άκρη, Θωμά. Και θα είναι μεγάλη μας χαρά να τους δούμε να είναι πάλι δυνατοί, έτσι. Ναι, βέβαια. Τώρα εντάξει είναι σε ένα σοκ, αλλά νομίζω ότι τους έχει αφήσει παρακαταθήκη ο Τζίμις μεγάλη για το πώς μπορούν να δουλέψουν. Βέβαια ο Τζίμις όλη τη μέρα ήταν για την ομάδα, έκανε αυτό που λες και εσύ τα πάντα. Μαζί. Έχω μάθει, γιατί εντάξει ξέραμε κάποια πράγματα, αλλά τώρα τις τελευταίες μέρες μάθαμε απίστευτες λεπτομέρειες ότι ακόμα μόνο που δεν σκούπιζε ο άνθρωπος. Ναι. Όχι, και σκούπιζε. Και σκούπιζε. Έτσι. Και σκούπιζε. Δεν το βρίσκεις αυτό. Έτσι. Έτσι. Να είναι να το θυμόμαστε. Πραγματικά. Θωμά μου, σε ευχαριστώ πολύ που τα είπαμε και πάλι. Εγώ ευχαριστώ, Κώστα μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Θωμάς Κυρίτσης, φίλες και φίλοι. Νομίζω ότι ο έγκριτος συνάδελφος από το basketa.gr μας βοήθησε πάρα πολύ στο να καταγράψουμε την κατάσταση σχετικά με την αναδιαμόρφωση στις εθνικές κατηγορίες. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπετε ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα και κολλήματα. Καταρχήν δεν είμαστε ανταγωνιστικοί με κανέναν. Το basketa.gr είναι το καλύτερο μπασκετικό site για μένα στην Ελλάδα. Μπασκετικό, έτσι, μπασκετικό. Και είναι χαρά μας που μιλάμε με τα παιδιά και έχουμε καλή σχέση όπως και με όλα τα site, έτσι. Έχουμε βγάλει συναδέλφους από τα περισσότερα. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, είναι πολύ σημαντικές οι εξελίξεις σημερινές για τις εθνικές κατηγορίες. Σήμερα στην εκπομπή είχαμε πολύ σημαντικές ειδήσεις και το σενάριο Βασιλεάδη για τον ΠΑΟΚ και η εξέλιξη για τον Άρη με την επαφή Γουλιέλμου ΑΣ Άρης. Θα τα διαβάσετε όλα, είναι ήδη όλα επάνω στο basketplus.gr. Εμείς πρώτα Θεός θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 7. Η εκπομπή και σήμερα ήταν μια προσφορά από το πρώτο ελληνικό κρυπτονόμισμα, το Hellenic Coin. Μπείτε στο ανανεωμένο site hellenicoin.com για να ενημερωθείτε σχετικά, για να δείτε και το τι γίνεται με τα κρυπτονομίσματα σε όλο τον κόσμο, την τρελή πορεία που έχει, ας πούμε, το Bitcoin, το πιο γνωστό κρυπτονόμισμα. Οπότε εμείς πρώτα Θεός και πάλι θα είμαστε και μαζί αύριο λίγο μετά τις 7. Μένουμε ασφαλείς, μένουμε μπάσκετ. Γεια σας.